Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ με Γιάννη Χιλιτίδη. Ο Τζόρνταν ήρθε τελευταία και τα μούτρα του είναι κάτω κατεβασμένα. Έχει μια ευκαιρία αύριο να χαρεί να χάσει καμιά 3-0 Ολυμπιακός και να δει την χαρά το μούτρο του. Μόνο. Τι μόνο. Εγώ τους εύχομαι καλή επιτυχία. Εσύ. Αλλά ναι. Χλωμό το βλέπω. Εσύ κοίταξε τώρα να πάρεις κανένα πόντα από την καμπάλα. Χλωμό το βλέπω. Θα έχεις καμιά 3.000 κόσμο. Κοίταξε, ο Πάουκ είναι για όλα. Τριανδρία μελιτέας περισσότερο κόσμο θα είχε. Ακού. Από την Πάουκ. 10 και 5 το βράδυ. Από. Πέμπτη, πιάνουν και κρύα λέει. Προσεχνάς. Από αύριο λέει ξεκινάει η πτώση της θερμοκρασίας. Και από, μετά από 3 μέρες πάλι. Δεν ξέρω. Ζέστη. 10 και 5 την Πέμπτη το βράδυ. Πριν 2 μήνες. Πόσο έχει την Πέμπτη. Πόσο θα γίνει, πόσο κόσμο. 24 έχει Δευτέρα, 27 του μηνός. Δευτέρα, 24, 23 ήταν. Όχι, ρε. Σήμερα. Τώρα την Πέμπτη, πόσο του μηνός θα έχει. Τρίτη 24. Τρίτη 24. Ναι. Τετάρτη 25. Πέμπτη 26. 26 του μηνός. Mm-hmm. Πριν πληρωθούν τα 400 ευρώ σύνταξη και πριν πληρωθούν τα 400 ευρώ το μήνα. Τα διαρκές θα πάνε. Ποιο θα πάει. Τα διαρκές. Ποιοι αυτοί που του θέλουν το Τζιτζικό θα. Καλά, ο Τζιτζικό θα σε στέλνει γιατί έχει πολύ λαό η ομάδα. Και πού να στείλει, για πες. Πού να στείλει. Τι να πάω, κρέα. Είσαι εσύ κόμμα τώρα. Είσαι ναι. Υποψήφιος πρόεδρος για ένα κόμμα. Μάλιστα. Πού θα στείλει SMS, ας πούμε, για να σε ψηφίσει ο κόσμος. Στα πιο γαϊβάνια. Όχι, στους πολλούς, ρε φίλε. Στους πολλούς θα ψηφίσει. Στους Ολυμπιακούς. Ολυμπιακούς και στους Παοξίδες. Παναθηναϊκούς. Και στους Παοξίδες. Τους Αεκτσίδες και στο τέλος θα στείλει. Καλά. Ολυμπιακούς, Παοξίδες, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες. Αυτό είναι. Το πας λίγο πιο ιεραρχικά. Είσαι μέσα στον κόλπο, έτσι. Θα μου κοροϊδεύεις. Όχι, λογικό είναι αυτό. Το θέμα είναι ο κόσμος τι θα κάνει, να ψηφίσει. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Αν συμφέρον θα ψηφίσει. Δηλαδή, κακό είναι να στείλει SMS ο άλλος να σε πει, ξέρω εγώ. Άμα ήταν έξυπνος. Ακού λίγο, ρε. Άμα ήταν έξυπνος ο Τζιτζικώστας, με τον Πάοκ έκτο να χάνει το ένα μάτς μετά το άλλο και οι Παοξίδες να καυγίζουν. Δεν θα είστε. Δηλαδή, τώρα φαντάσου πόσο μυαλό έχει ο Τζιτζικώστας, α σου πω εγώ. Γιατί δεν έχει καθόλου μυαλό, επικοινωνιολόγος. Δηλώνει Παοξίδες τώρα με αυτό το πράγμα. Τώρα τι λέει ο Παοξίδες. Πρώτον. Αργιανή και Ηρακλειδής δεν το ψηφίζουν, είναι Δημοκράτες. Και τι έγινε. Πρώτον. Ναι. Θα πεις τι έγινε. Ναι. Και τι έγινε. Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αεξίδες, Νεοδημοκράτες δεν το ψηφίζουν. Και τι έγινε. Και πάει. Στάσουνε περίμενε. Ναι. Και πάει στους Παοξίδες τώρα. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν ταλγά με τον Πάοκ. Δεν πάει καλά η ομάδα. Δεν έχει δηλαδή καλή ψυχολογία η ομάδα. Και ο κόσμος δεν έχει καλό, ας πούμε, γιατί τα περαμένα. Πάει καλά η Νέα Δημοκρατία. Σταμάτα, δεν με ακούς, ρε. Καταλαβαίνω ότι θα πεις. Και τη στιγμή που κάνει και τον Μπουλκουμένα, που είμαι εδώ, αυτό. Έρχονται και τα SMS. Ναι. Έρχονται και τα SMS. Και τώρα είσαι εσύ Παοξής. Πρόσεξε. Από τη Νέα Δημοκρατία πιθανότατα δεν έχεις κανένα συμφέρον. Το πιο πιθανό. Τίποτα. Ναι. Το έδειξε η ιστορία. Ναι, δεν έχεις κανένα συμφέρον. Γιατί εκείνη τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία ούτε τους δικούς της διόρισε τίποτα. Ναι. Πάλι οι Πασόκοι μπαίναν μέσα και οι κομμουνιστές. Ούτε από τον Πασόκ συμφέρον. Περίμενε, ρε. Ναι. Έχεις τον ταλγκά σου. Έχεις τη δυσκολία σου. Σου φεύγει το παιδί στο εξωτερικό. Εντάξει. Θα έχεις κανένα μπαμπά, άμα έχεις παιδί 25 χρονών στο εξωτερικό, θα έχεις κανένα μπαμπά που θα είναι, ας πούμε, άρρωστος. 75-80 χρονών. Πρέπει άρρωστος να είναι. 80 χρονών δεν θα βγάλει κουσούρι. Έχει φυσιολογικά γεράματα, ρε φίλε. Τα φυσιολογικά γεράματα είναι με πόνο. Πρόσεξε τώρα. Έτσι. Θα πρέπει να τον προσέχει. Θα τον πα στο ΙΚΑ, θα περιμένει. Η γυναίκα θα γκρινιάζει, δεν έχει λεφτά. Ξέρω εγώ, έξοδα. Αυτά ιστορίε. Έχει ένα αυτό. Έχει ένα, πώ το λένε, μια παρηγόρια. Η παρηγόρια, α πούμε, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο άλλο έχει, ξέρω εγώ, πάει στο Θεό. Ο άλλο, ξέρω εγώ, πάει μουσική. Εσύ έχει τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ωραία. Έχει μια παρηγόρια τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει μπουλκουμέ σε μπουλκουμέ. Είναι έκτο κτλ. Και εκείνη την ώρα που είσαι εσύ τη μαύρη σου κτλ. Έρχεται και ο Τζιτζικώστας, ναι. Ο βασιλό, πώς το λένε, ο φίλο βασιλιάς, ξέρω εγώ, ο βασιλόβρονας, ο οποίος βασιλιάς, εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι είναι ένας τεμπέλχανας, να πούμε, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, αρχιτεμπέλχανας, και λες τώρα, ας σε μας ρέξει Τζιτζικώστα, να πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Σε άσχημη στιγμή το στέλνει. Λέω εγώ τους επικοινωνιολόγους του. Εγώ πιστεύω του ότι ο Παοξής έχει ξυπνήσει από αυτό το κομμάτι. Έχει φάει τέτοιο πάπα στη ζωή του. Παπά έφαγε. Βεβαίως. Με τι ζαγοράκι έβγαλε. Από πασοκατζίδες μέχρι δεξιούς και μια χαρά. Γιατί. Τι μια χαρά. Δύο κύπελα. Τι. Άσερε. Άστα αυτά. Δύο κύπελα. Λεφτά, τι χρέη. Τι χρέη. Κάτσε. Ένα. Μην τρέχει. Κάνει σαν του Παοξίδες. Πετά ένα δέμα μόλι πάνε να σου απαντήσει ο άλλο τρακ πετά το άλλο. 5 χρόνια δεν τα λέγε αυτά.
Εγώ να τα πω. Λοιπόν, έλα να τα πούμε από κοντά. Κάποτε πριν από 4 χρόνια, 5, έβαλε ένα ερώτημα. Εγώ. Το Πασόκ χρειάζεται. Ο Βενιζέλος χρειάζεται τους Παοξίδες ή Παοξίδες ο Βενιζέλου. Ναι. Τελικά. Και ο Βενιζέλος ήταν πρόεδρος του Πασόκ. Ναι, τότε. Και εγώ είπα. Ναι. Πάντα ο Βενιζέλος θέλει τους Παοξίδες, αλλά θα φάει τη χιλόπιτα στο φινάλε. Ναι. Γιατί δεν έκανε τίποτα. Τώρα το ρίξαμε αλλού. Λοιπόν, ο Βενιζέλος όντως δεν έκανε τίποτα. Ενώ βγήκε πανηγυρικά με την πρώτη του. Ναι. Το 1990 με την υπόθεση Γαλακτηρού, για όσους δεν θυμούνται. Ναι. Και για όσους. Το γνωρίζουνε, το φρεσκάρουμε. Το βγάλατε εσείς. Το βγάλαμε πανηγυρικά εμείς. Κάνετε καλό στην Ελλάδα. Πήρε 125.000 ευρώ. Φιλέλληνες εσείς. Καλό κάνατε στην Ελλάδα. Φίλε τώρα, πρόσεξε να δεις. Καλοί άνθρωποι. Πρόσεξε να δεις. Για να φέρει τον Γαλακτερό. Το κάναμε καλό στην Ελλάδα. Και τι έκανε ο Γαλακτερός. Μισό λεπτό. Ρε, έκανε καριέρα μεγάλη. Να τα πάρουμε. Ο Γαλακτερός. Μισό λεπτό. Έκανε καριέρα μεγάλη. Έχει σημασία. Είδες λοιπόν, μιλάς εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή είχαν τον Γκάλι, άλλοι χειροκροτήσαν τον Γαλακτερό. Μιλάς εκ. Ο Γαλακτερός, σε πληροφορώ, ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδος τότε. Είδες λοιπόν, στην ηθοποιία. Μιλάς εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος. Όταν τελειώσει. Όχι, εκ της προοπτικής θα μιλήσεις. Μπας της εκ των προοπτικής. Άκου τώρα. Είναι ένα ταλέντο τώρα 18 χρονών, θα το μιλήσεις από την αρχή. Όχι μετά όταν γίνει 40, αν έπαιξε μπάλα ή δεν έπαιξε. Και πήγατε 40.000 άτομα ψηφίσει το Βενιζέλο. Λοιπόν, κάνει ένα συλλαλητή. Για να σας φέρει το χαρακτερό. Κάνει, έλα εδώ να με μένα μιλάς τώρα. Με μένα που. Ε, τι πάτε. Μυαλό. Ακούει ο κόσμος. Θυμηθούμε τα παλιά λίγο. Πρόσεξε να δεις. Κάνει συλλαλητήριο, συνταγματολόγος ο Βενιζέλο. Τότε. Κάνει το γλύφατε τότε, τον είχατε ανάγκη. Το παίκτης ανήκε τώρα δεν τον έχετε ανάγκη. Ποτέ δεν τον είχαμε ανάγκη. Ναι. Τότε τον είχαμε ανάγκη. Μάλιστα. Όχι τον είχαμε ανάγκη. Ναι. Έδειξε, κέρδισε μία μάχη, ναι, που ήταν χαμένη. Ναι. Την υπόθεση του Γαλακτερού, για όσους δεν θυμούνται. Τίμια τον πήρατε το Γαλακτερό. Τίμια άτιμα, αυτά είναι συνταγματολογικά, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τα ξέρω. Αυτά συνταγματολογικά. Εγώ μπορώ να. Αστάρετα. Άκουρα, δηλαδή, εσύ δηλαδή, τώρα κάνατε. Εγώ κάνατε δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε συνταγματολόγος. Εγώ πρέπει, εγώ τα πρέπει να. Εσύ όλα, ναι. Εγώ θα μιλήσω. Τώρα στιαμπού, θα απολογηθώ για αυτά που γνωρίζω. Τον ψηφίσατε και τώρα τον βρίζετε, δηλαδή. Σημασία έχει μαγιά, ρε φίλε. Όχι, φίλε, άστερ, μην με το πασίγει. Είναι αγνωμοσύνη. Όχι, όχι. Είναι αχαριστία. Εσύ το πασίγει. Εγώ το λέω. Μπορεί να βρίσκεται και τον Τζίπρα αύριο. Όχι, ρε, λάθος. Γιατί σα έριξε τα χρέη από τα 50 στα 10. Ποια 10. Τι πια 10. Τα χρέη δεν ήταν ποτέ 50. Πόσα ήταν. 11. 11 ήταν. Ναι. Αυτοί τα κάναν 34. Αυτοί τα κάναν 34. Ναι. Εμείς 11 τα αφήσαμε. Του Ηρακλή πόσα ήταν. Αυτοί τα κάναν 34. Δεν ξέρω του Ηρακλή. Του Άρη πόσα ήταν. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Οι άλλοι δεν πληρώσανε. Άλλοι δεν πληρώσανε. Πέσαν ξανά, πέσαν ξανά, έρθαν ξανά, χρωστούσαν, δεν ξέρω τι κάνανε. Λοιπόν, στην υπόθεση Γαλακτερού, ένα λεπτό, όχι παραπάνω για να το θυμίσει ο κόσμος. Στην υπόθεση Γαλακτερού, λοιπόν, το τεράστιο όνομα αυτό ο Γαλακτερός, ο παικταράς, ο μεγάλος, ο μπασκετμπολίστας, ήταν της ΑΕΚ. Η υπόθεση ήταν κατά 99% της ΑΕΚ, ρε παιδί μου, κερδισμένος παίκτης της ΑΕΚ. Λοιπόν, φέρνει τούμπα όλα, ανατροπή στα δεδομένα και κερδίζει τον παίκτη αυτόν στον ΠΑΟΚ. 3.000 ή 6.000 συλλαλητήριο στην Αθήνα, με το Μάκη Ψωμιάδη, όσοι δεν θυμούνται, το Μάκαρο. Λοιπόν, κατέβηκαν εκεί τη Δεκελίας, κατέβηκαν την Εγνατία Οδό, τα αυτά εκεί στην Αθήνα. 15.000 ο ΠΑΟΚ ανήμερα της Παναγίας. Ναι. Στο, μέσα ήμουν και εγώ εκεί στο δικητήριο πάνω. Εσύ έφυγες από τα μπάνια για να φύγει, ήρθε ο Γαλακτερός στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Λοιπόν, χαρά εσύ, ε. Μόλις παίρνουμε τον Γαλακτερό, το πήρε. Κατεβαίνουν, έχουμε και τις εκλογές μετά. 120.000 ψήφους, 125 δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Ο Βενιζέλος πρώτη φορά κατεβαίνει με το ΠΑΣΟΚ. Και βγαίνει πρώτο σε σταυρού σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ. Καταστρέψατε την Ελλάδα με άλλα λόγια. Ποιο το κατέβαινε. Σοβαρέ μεγάλο. ΠΑΣΟΚ, ε. Το ΠΑΣΟΚ τι ήθελε. Εμείς ψηφίσαμε 125.000. Δώσαμε σταυρού στο Γαλακτερό και βγήκε πρώτο σε αριθμού σε σταυρού σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ, φίλε, και δεν αμφισβητείται από κανέναν αυτό το πράγμα. Τελείως. Πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν. Χαιρετίσματα στον κύριο Ακριτήδη. Σε ποιον Ακριτήδη? Τον Νίκο. Σε όλο τον κόσμο χαιρετίσματα. Υπουργό Εμπορίου, κύριο... παλιό φίλο μου. Βεβαίως, βεβαίως. Με το γιο του είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Χαιρετίσματα λοιπόν στον κύριο Ακριτήδη, που ήταν υπουργό εμπορίου επί ΠΑΣΟΚ όταν πήρε στο πρωτάθλημα. Γεια σου, κύριε Νίκο. Γεια σου, κύριε Νίκο. Μια κουβέντα με τον κύριο Νίκο. Σε όλου του καλού χαιρετίσματα. Είχε μια κουβέντα κάποτε με τον κύριο Νίκο. Σχετικά με την αχαριστία των Παοξίδων. Τέλος πάντων, δεν. Άσε, άσε. Άσε τώρα. Εμείς τρώγαμε τα ψίχουλα και άλλοι παίρναν τα βόδια τώρα. Άστο τώρα. Ψίχουλα, τι παίρνετε, ψίχουλα. Καλά, καλά. Για τα ψίχουλα είστε. Τι πήρε, ρε φίλε. Για τα βόδια είστε. Με τον Πασόκ, τι πήρε, πες μου. Τι πήρε. Ναι, πες μου. Τι πήρε, πάω. Εγκλωβισμένο στα χρέη χρόνια ολόκληρα. Θα τα κάνουμε, θα τα ρυθμίσουμε, θα τα κάνουμε, θα τα ξεχρώσουμε. Μα πυλώσαν το όνομα, ανοίξαν μια τράπεζα την Κυριακή. Επί τη ουσία τίποτα, τιμωρήθηκε η ομάδα στην Ευρώπη. Τα κύπελα. Και έμεινε η λάσπη, άνοιξε την τράπεζα. Τα δύο κύπελα. Την Κυριακή τράπεζα. Χρεωμένα. Ποια κύπελα, ρε φίλε. Άσχημα ήταν. Το ξεφτύλισα τον Ολυμπιακό στη Φιλάδελφια, ρε φίλε. Ποια κύπελα τώρα. Ποιο Ολυμπιακό, ρε. Εδώ κόκαλε γελούσε εκεί το μα. Ποιο κόκαλε. Άσε τώρα, αυτοί δεν σε δίνουν ούτε από τυρ νερό να πιζε τώρα. Άσε μη μα τώρα. Αυτά τα αλλού. Δηλώσει ο Βενιζέλο
πριν το μάτς. Άσε αυτά αλλού. Το κόκαλι σπασό και εκεί. Άσε τώρα. Ποιο κόκαλι σπασό. Βρε, δεν δίνουν στο διάολο θυμία με αυτή. Άκου τώρα τη συλλόγου τώρα. Τι δεν δίνονται από το νερό. Πανάξια τα πήρε ο ΠΑΟΚ τα κύπελα. Πανάξια. Αδικήθηκε, πρέπει να πάρει και άλλους τίτλους, ακόμα και τότε. Μας λέγανε ότι δεν είχαμε ομάδα και μόλις διαλύθηκε αυτή η ομάδα, ο Κάσε, Κουμίτης, Καφές, ξέρω εγώ, φράπ όλοι στον Ολυμπιακό. Ο Κάσε που πήγε. Ο Καφές που πήγε. Ο Γεωργιάδης που πήγε. Τότε με τον Κόκαλη καλά τα είχατε. Όχι, που δεν είχαμε ομάδα για πρωτάθλημα. Εκεί το 3-2, εγώ δεν το ξεχνάω, ρε φίλε, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το 3-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ούτε το 4-3 στο άλλο με τον Καρεμπέ και με τον Ζελίας. Ναι. Άστα αυτά. Καρατιές και κλωτσίες και τρεις αγωνιστικές. Τώρα, άστα. Ναι. Τα ένδοξα. Έσχος και ντροπή λοιπόν. Ναι, αδικία μεγάλη. Τέλειος. Λοιπόν, τώρα αύριο είναι το μεγάλο το μάτι του Ολυμπιακού με στην Πάγια. Τι σε νοιάζει. Δύο κολαβάτζο εγώ του δίνω. Επειδή την είδαν αυτή η Μπαρτσελόνα. Ποιος? Δεν πεζόμαστε, λέει, γιατί και εγώ έχω πάθει πλάκα. Άμα χάσουν 2-0 και 3-0. Είναι επιτυχία. Θα τους πειράξει. Όχι, είναι επιτυχία. Λοιπόν. Μη σπάσουν το ρεκόρ της Γιουβέντους. Μη σπάσουν το ρεκόρ της Γιουβέντους. Ναι. Εσύ πρόσεξε. Αυτό θες. Όχι, εγώ αυτό εδώ. Λέω, μήπως γιατί. Εσύ για να χαρίζει, δηλαδή. Κοίταξε. Πρέπει να παίξει μπάγιον Ολυμπιακός. Εκεί στο μοναχό. Όχι, ρε φίλε, λάθος κάνεις. Δεν το λέω εγώ αυτό κάθε μέρα. Ήρθε τώρα αύριο το παιχνίδι. Δεν είπαμε πριν. Ήρθε αύριο. Λοιπόν, εκεί στο Μόναχο, ναι, μόνο μια ελληνική ομάδα πήρε αποτέλεσμα. Άντε πάλι. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Και μην με λες τώρα πού και τι και αυτά. Χάσατε, ρε. Ζαν Μαρί Πφαφ, Αουγκεν Ντάλερ, τα αδέρφια Ρουμενίνγκε. Και δεν χάσατε. 0-0, δεν χάσαμε. Στα πέναλτι. Στα πέναλτι, δεν χάσατε. Ναι, τρεις φορές ο Αουγκεν Ντάλερ επανάληψη. Τι έκανε. Και στα Γιαννιτσάντα παίζατε. Ελάρε μεγάλη. Με την Μπάγερ παίξαμε. Με τα χαράματα μπορούσα να δεν παίρνει. Θυμάσαι τι είχε πει ο Τσερνάι τότε, ο τέτοιο, πώ το λένε. Τι είπε. Αδικία. Αν ξαναγεννιόμουν, δεν ήθελα να γίνω προπονητή. Ποιος? Ήταν η φελτική νύχτα για τον προπονητή της Μπάγκερ. Ναι. Ο άλλος. Ο άλλος, ο της Μπάγκερ. Yeah. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εφάρμοσε τέλεια τότε το τεχνικό offside, το θυμάμαι σαν σήμερα μετά από 32 χρόνια. Μεγάλη ομάδα είχε τότε. Έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ τότε. Εφάρμοσε τέλεια το τεχνικό offside. Σε κάθε γέμισμα που έφτιαχνε η Μπάγκερ, έμενε τουλάχιστον 2 μέτρα offside. Καλά, έχει κατεργηθεί αυτό. Μη... Ναι, τότε όμως ήταν. Τότε ήταν, ναι. Λοιπόν, τότε η μεγάλη Μπάγκερ με Ζαν Μαρί Πφαφ. Άντε πάλι με τον Πφαφ. Με τον Αουγκεν Ντάλερ. Του βάρεσε 3 φορές το πέναλ για να το βάλει να πούνε. Μην κουνιώνε ένα φορτούλα να μην το παρουσιάσει. Με τα αδέρφια Ρουμενίνγκε. Μόνο ο ΠΑΟΚ πήγε πήρε αποτέλεσμα. Κάποια άλλη ομάδα τόλμησε να πάει εκεί. 6 έφαγε. Α, καλά, ναι. Τώρα θα πάει και η άλλη ομάδα κάτω. Θα φάει και αυτή η άλλα έξι. Αυτή δεν ξέρω πώ θα φάει. 0-0. Εμείς ευτυχώς δεν ξεφτυλιστήκαμε. Πήραμε αποτέλεσμα εκεί. Τελείως. Τι να λέμε τώρα. Το έπος της Μπάγερ. Σωστό. Το έπος της Μπάγερ. Μεγάλη επιτυχία. Πρώτη φορά εγώ βλέπω έπος με αποκλεισμό, ρε Τζόρνταν. Έπος. Ρε φίλε, ήταν. Να σου πω κάτι. Καμιά φορά ο άδοξος αποκλεισμός είναι που μένει στη μνήμη. Ήσασταν ευτυχισμένοι για αυτή την ομάδα. Εγώ ήμουν πολύ. Και τον Παντελάκη την ίδια χρονιά γιατί το διώξατε. Εντάξει, ρε παιδί μου, εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος αυτό. Πέμπτη θα βγήκατε την Κυριακή χρονιά. Δεν θυμάμαι. Ε? Δεν θυμάμαι. Ο Ηρακλής έκανε πορεία πρωταθλητισμού και εσείς. Δεν θυμάμαι. Τα περάσαν 32 χρόνια, 33 χρόνια, ρε φίλε. 82-83 ήταν. Ναι. 30 ναι. Χρόνια. Πού ναι. Να τα θυμάσαι. Πού θυμάσαι εσύ. Ναι. Τελείωσε. Πάει. Πάντως ήταν. Τι να σου πω τώρα. Ήτανε... Άστα τα παλιά. Ναι. Άστα τα παλιά. Πάμε στα καινούργια. Έβγαλε η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί δεν ξέρω τώρα τι πάθανε να πούμε. Ναι. Πότε θα γίνουν, τι γίνεται με αυτό. Ξέρω εγώ, προλάβαμε να το βγάλετε. Αυτοί μπορεί να είδανε κάτι τίποτα, ξέρω εγώ, δεν κάθονται καλά τα πουλιά. Ναι. Και το αναβάλαν, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Εγώ επειδή είμαι λίγο πονηρός, τα σκέφτομαι και αυτά. Ναι. Εσύ με το τσιζικό θέση τώρα. Εγώ δεν είμαι κανένα, ούτε να του δω θέλω. Δεν του θέλει. Δεν του γουστάρω. Ιδίω είπα ο πρόεδρος. Δεν του γουστάρω. Ούτε αυτού ούτε του άλλου. Πολύ παπά φάγαμε και από αυτού και από του άλλου. Μ' αρέσει τώρα. Και δεν του γουστάρω. Τώρα μ' αρέσει. Τι να κάνω. Δεν του γουστάρω. Ο λαό του πάντα μα είσαι από τον Ιβάν. Ο λαός του ΠΑΟΚ να μας είσαι από τον Ιβάν. Να ψηφίσει την Τζίκοστα. Εντάξει, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Ναι. Τι θα τον κατακρίνουμε τον άνθρωπο που διαψηφίζει. Πάντως όποιος Αριανός. Μπορεί να έχει προσωπικές φιλίες. Όποιος Αριανός, Ηρακλειδέας, Καλαμαριώτης, Μακεδονικός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Θεσσαλονικιός ψηφίζει την Τζίκοστα, ή κορόιδο μεγάλο. Μόνο οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ πρέπει να το ψηφίσουν. Πάει τελείως. Επειδή εξηγήθηκε έτσι μοτίβο. Μόνο οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Μπορεί να εξηγήθηκε και στους άλλους. Τώρα εγώ αν είμαι Ηρακλής ή Άρης ή Καλαμαριά και είμαι Νεοδημοκράτης, πάω ψηφίσω τον Τζικώστα. Άδεια παιδόρε. Εντάξει. Επειδή εξηγήθηκε έτσι. Ναι, ρε, επειδή εξηγήθηκε. Μπορεί να εξηγήθηκε και στου άλλου. Όχι, στου άλλου δεν πήγε. Άρα λοιπόν, όποιο Αριανό ψηφίσει τη δικό θα είναι βλάξ. Για μένα. Εντάξει. Όποιο Ηρακλήδη. Άμα το ψηφίσουν οι μισοί παοξίδε, θα βγει πανηγυρικά. Εντάξει, εντάξει. Δεν ξέρω αυτά. Όποιο είναι... χέρι Αριανού, Ηρακλειδέα, Καλαμαριώτη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Θεσσαλονικιού ψηφίζει τη δικό θα και είναι δεξιό. Πώ το λένε αυτού, Νεοδημοκράτη. Αυτοί βαδίζουν στα. Είναι κοροϊδάρα μεγάλη. Αυτοί βαδίζουν στα χνάρια του Πασόκ. Έτσι γίνανε και εκλογέ με τον Πασόκ. Οι νεοδημοκράτε. Τι κάνουν δηλαδή.
με το δίφραγκο κάνουν τις εκλογές και θα βγάλουν τον πρόεδρο. Έτσι δεν κάναν τότε με τον Γιουργάκη. Και αυτοί θα πέσουν στο ποσοστό κάτω από τη βάση, να ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα τώρα τι γίνεται. Πες μου λίγο τα νέα, τι γίνεται η αγορά, πώς ήταν σήμερα τα νέα. Η αγορά είναι πολύ απελπισία, φίλε. Απελπισία είναι ακόμα. Πολύ, πολύ. Τι έγινε, δεν περπατάει σέντζ. Δεν θα ανακάμψει. Σέντζ δεν περπατάει έξω. Πώς το πες. Δεν υπάρχουν φράγκα. Σέντζ. Ναι. Μάλιστα. Οι συνταξιούχοι δεν πληρώθηκαν, οι υπάλληλοι δεν πληρώθηκαν, τα λεφτά τελείωσαν, περιμένουν τα επόμενα, του επόμενου μήνα. Αυτοί που έχουν 5 ταλάρα εγκουμπωμένοι. Λοιπόν, υπάρχει ένα. Στασιμότης. Όχι, ένα. Πώς το λένε, ένα. Μία αβεβαιότητα, ρε παιδί μου, έξω. Ναι. Κατάλαβες. Θα ανοίξουν τα γεροκομεία πάλι. Έχει γέρους μέσα. Τώρα θα ανοίξουν πάλι τα γεροκομεία. Έχει γέρους. Τώρα δεν έχει. Τους παίρνουν στο σπίτι για να παίρνουν κανένα. Τους πήραν στο σπίτι. Δεν έχει τα γεροκομεία άλλο τώρα. Κάνα δύο μήνες τώρα, άμα δεν δώσουν τη σύνταξη. Φαντάζεσαι να γίνει καμιά στάση. Θα τους πετάξουν, πετάξουν στον δρόμο με τις κλωτσιές τους γέρους. Δεν υπάρχει θέμα. Κοίταξε. Έτσι είναι η ζωή δηλαδή. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Δεν τους αγάπησαν να πάνε στο σπίτι. Έχουν χαθεί αξίες. Πάει η αξία του πατέρα και της μητέρας. Και αξία ρε, δεν έχουν να φάνε αξία. Ρε. Όταν τον πετάς στο γεροκομείο τον άλλον, τι το είναι. Τι να τον κάνεις. Η αξία χάνεται ρε φίλε. Τι αξία, αφού το κοιτάξεις ρε φίλε. Αφού το συμφεροντολογικά τον βλέπει. Αυτό σου λέω, χάθηκαν οι αξίες. Μ' αρέσει που ο κόσμος λέει μα μου και τα λοιπά. Αφού δε. Έτσι δεν γίνεται. Το γεροκομείο είναι ανοιχτό. Παίρνει τους γέρους. Όταν υπάρχει ευημερία. Όταν υπάρχει όταν ευημερία, υπάρχει, δεν υπάρχει ευημερία. Σου λέει στον απάντη. Πιάνει η αγάπη, του παίρνουν πίσω του γέρου. Και τα λοιπά. Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Τον βάλουμε και σε ένα δωμάτιο να πούμε. Ναι. Δηλαδή, πια το φαΐ θα το δώσει τον άνθρωπο, σιγά τώρα. 700 σύνταξη παίρνει, σου λέει. Κατάλαβες. Ναι. Του κλέβει τη σύνταξη. Για απόλυτη ξεφτύλα, ρε φίλε. Ξεφτύλα, ναι. Για απόλυτη ξεφτύλα. Ξεφτύλα γιατί αυτή είναι η ζωή. Εγώ αν ήμουν ο γέρο, δεν πήγαινα με τίποτα. Άσερε. Δεν έχει κάνει γέρο. Δεν θα πήγαινα, ρε φίλε. Δεν έχει κάνει γέρο ακόμα. Μην κάνει μαγκέ. Όταν τελειώνει η ζωή σου, δεν κάνει μαγκέ. Η μαγκιά φεύγει με τα χρόνια. Άσε τώρα. Τώρα νιώθει δυνατό, έχει δυνάμει κτλ. Άσε, μην κάνει το μαγκά. Εγώ, άμα ήμουν γέρο, εσύ θα πήγαινα. Άσε, άμα σε καταλήψουν οι δυνάμει, χάνει και τη μαγκιά, δηλαδή, κάνει και όλα. Άστα, σε πετάει στο γεροκομείο, σε ξεφτελίζει και μετά σε ξαναπέρνει, σε ξαναξεφτελίζει. Γιατί, γιατί δεν σε γουστάρει, σε παίρνει για τα φράγκα. Έτσι είναι η γέρη. Έτσι θα μα κάνουν. Αυτό λέω. Η γενιά δικιά μα έτσι. Άσε που εμεί δεν πρόκειται να πάρουμε και σύνταξη. Οπότε ούτε γεροκομείο θα μα παίρνουν, στο πάρκο τα ηθαράπη θα πεθάνουμε. Μην το λες αυτό. Σύνταξη, εμείς μέχρι να βγούμε σύνταξη που θα πάει στα, στα 75. Δεν πρόκειται να πάρουμε σύνταξη. Όχι, μπορεί να πάει το όριο στα 75. Δεν ξέρω. Και στα 73 μας κάνουν κανένα εμβόλιο εκεί πέρα. Να μην προλαβαίνουμε τα αναδρομικά να πάρουμε. Έτσι είναι, το κράτος είναι αντίπαλο. Όσο μπορεί να το σε κλέψεις, θέλει, κλέψεις. Σε θέλει μέχρι εκεί που μπορείς να αποδώσεις. Ναι. Μέχρι τα 60 πόσο μπορείς, 62-58. Στραγγίζει καλά, έτσι. Είσαι ένα σφουγγάρι, σε στίβει, σε στίβει. Και μετά σου λέει: ρίξτε τον αγκί στο καλάθι τώρα. Καλάθι. Έτσι είναι το σωστό. Άιντε, δώσουν και δύο μηνιά. Το περπάτο που το μαζέψατε σακάτι 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και σα κοροϊδεύει. Και γράφουνε αθλητικές εφημερίδες Θεσσαλονίκης, άλλες, ρε φίλε. Να γελάς. Καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ο Μπερμπάντοφ. Κλείστε το. Ο καλύτερος παίκτης εχθές του ΠΑΟΚ ήταν ο Τσιόλης. Κλείστε το μαγαζί, παιδιά. Εντάξει, όλοι ήταν απαράδεκτοι. Ξεφτύλα, παιδιά, κλείστε τα μύρια. Ξεφτύλα και τα όρια τη. Όντως μία ξεφτύλα εχθές. Ξεφτυλιστήκατε. Λοιπόν. Γιατρός Ηρακλειδίας. Ξεκίνησε η κεφαλοποίηση των δημοσίων σχέσεων. Δανεικούς από το μεγάλο θρύλο για να βγούμε πρώτοι στην πόλη. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πώς το πες? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όπως ακούω και με ακούς. Λοιπόν. Τσίπησε βαθμό η Ρακλάρα. Μακάρι. Με κόσμο. Εγώ έβλεπα με ότι. Τρομάρα. Εγώ και χθες σου είπα. Ναι. Δεν βλέπω να χάνει ο Ηρακλής. Γιατί να χάσει ο Ηρακλής? Ο Παπαδόπουλος είναι σφιχτός πίσω. Είναι καινούριος Φερνάντο Σάντος. Ναι. Να ξέρεις. Ναι. Κοιτάει να μην φάει τον κόλπη σου. Ό,τι κάτσει μπροστά. Τον είδα στη Φιλαδέλφια. Αυτό από το καλοκαίρι το λέμε. Ναι. Εντάξει. Το Πονταλάκι, καλό είναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Αυτή την ομάδα, μια χαρά. Μια χαρά. Η Φέρεια έχει μια μπροστά χαρά. Πολύ γρήγορους επιθετικούς. Πολύ καλούς επιθετικούς. Και αυτοί δεν θέλαν και πολύ. Ας πούμε, κρατάγαν δυνάμεις. Δηλαδή το μάτς βγήκε ισοπαλία, βόλεψε και τους δυο. Δηλαδή μετά το 70. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ο Βοσκάκης θα άφηνε να μπει γκολ. Βολευτήκαμε το 0-0 και αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Για αυτές τις ομάδες που έχουν στόχο. Για αυτές τις ομάδες που ο στόχος τους είναι να μην πέσουν, να μην χάσουν την ευκαιρία, το Πονταλάκι είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Ωραία, πλάκα κάνεις τώρα. Σακούλη γεμίζει. Γιατί ασκοτωθούν, είναι και στο λόμπι του Ολυμπιακού και οι δύο ομάδες. Και ο Ηρακλής ψήφισε. Η Βέρεια είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα τώρα, μην τα τρελαίνεις. Ξέρω τα γράμματα. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα. Τα ξέρω τα γράμματα. Δεν το λόγο του Ολυμπιακού είναι. Σταμάτα. Καλά. Δεν τα ξέρεις. Εντάξει. Παρακάτω. Εγώ λέει. Βλέπω οι ομάδες που δεν είναι στα λόμπι του Ολυμπιακού και υποτίθεται είναι στα λόμπι του ΠΑΟΚ. Ναι. Το ΠΑΟΚ το χτυπάνε στα ίσα και τον κόβουν και βαθμούς. Π.χ. Πανετολικός. Π.χ. Γιάννενα. Π.χ. Πανθρακικός. Π.χ. Πανετολικός. Πάμε δευτερόλεπτα, Γιάννενα.
Καλά, καλά σε πήγε ο Αρετόπουλος, όπως το λένε, ο Σιδηρόπουλος, ε. Το πλήξε τον πέναλτι στο 93. Πάμε, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, για τη σφαγή κουβέντα, ε. Ποια σφαγή? Τι σφαγή. 7-8 φάουλ το Μαρσκόφσκι και δεν του δίνει. Πέναλτι δεν του δίνει. Πέναλτι δεν ήταν. Δεν ήταν πέναλτι. Εξήγησε τώρα. Δεν και ενώ έπεσε το. Δηλαδή, άμα το έκανε ο άλλο ο Κυριακίδη, δεν θα φώναζε εσύ. Πέναλτι δεν είναι αυτό. Εντάξει. Δεν είναι τώρα, εντάξει τώρα, δηλαδή, να πούμε, να είναι... πούμε ότι μερικά φάουλ δεν τα σφίριξε, αλλά εντάξει, τώρα ναι. Πέναλτι δεν είναι αυτό. Καλά μα πει. Κοίταξε σου κάτι. Όταν έχει μπερμπάτο βρεφίλε, μάκα, Θανασιάδη. Τι μπερμπάτο βρεφίλε. Κάτσε και δεν μπορεί να κερδίσει, είπαμε το Μίγα. Το Μίγα και τον Κατσίκη αυτός και πώ λένε του άλλου. Σαν το Τίτο Βανδύ στο γεροκομείο. Και ποιος του Φιωρεβάντε να πούμε, δεν αξίζει. Βρε Τίτο Βανδύ 80 χρονών είναι, βρε σταμάτα. Ποιο να. Ποιο μπερμπάτο, βρε. Τελειωμένο είναι. Όταν έχει Μακ. Μακ. Όταν έχει. Τι να σου πω τώρα. Κλάου. Ναι. Όταν έχει Κάτσε, όταν έχει τέτοιου παίκτε. Ναι, και τι? Δεν μπορεί να κερδίσει αυτά τα παιδιά τώρα εκεί του Πανετολικού, τώρα τι να λέμε. Ποια, μια χαρά σε παίξαν. Αυτό λέω. Άμα δεν μπορεί να κερδίσει αυτά τώρα δηλαδή. Πήρε πόντο με Πανθρακικό, πήρε πόντο με Πανετολικό. Ακούω και σε άλλε εκπομπέ κράζουν πάλι τον προπονητή. Εγώ ρωτάω τώρα για να κερδίσει τον Πανετολικό, αυτό τον Πανετολικό α πούμε, θέλει προπονητή. Ναι. Εγώ νομίζω μόνοι του άμα κάνουν μέσα τη σύνδεση αυτά τα παιδιά. Στην καλή του δηλαδή, άνετα του βάζουν τριάγκολ. Φίλε μου, 232 που στέλνει το μήνυμα. Η κατάντια αυτή τη πόλη είναι να πουλά κόκκι πρωτοσέλιδο και μπερμπάτοφ. Αυτή είναι η κατάντια τη πόλη. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική κατάντια τη πόλη. Να πουλά πρωτοσέλιδο τον μπερμπάτοφ και τον κόκκι. Να γελάει ο κόσμο από την Κατερίνη και κάτω, να γελάνε και να κλαίνε και με μαύρο δάκρυ. Τα κλάματα να είναι δάκρυα από το γέλιο. Άστα ρε φίλε. Κλαίνε από το δάκρυ το μεγάλο. Από το γέλιο το μεγάλο. Φίλε, εσύ που κάνεις τον κόκκινο, βγες, σε παρακαλώ, λέω, 63. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, καλημέρα. Είδε τον κόκκινο στον τέρμι με κουστούμι, σαν ημίωνος, σαμαρωμένος ήταν, λέει. Του έλπε μόνο η γραβάτα να τη χρησιμοποιήσει σαν καπίστρι, λέει ο Σταύρος. Άσε ρε, Ραπτόπουλο, το Τζιτζικώστα να κάνει τα κονέ του, λέει. Αν αύριο βγει πρωθυπουργός, θα πάρει καμιά 5-6.000 διαρκείας, λέει. Ναι, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Σωστό, ναι, 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 ναι. Εμείς αυτό περιμένουμε, ναι. Να δώσουμε διαρκείας. Τι έγινε, λέει. Ξεκίνησε το παραμύθι, λέει, με τον κόσμο, λέει. Άρε, μια ζωή τα ίδια, ρε παοξίδες, τους χαρακτηρίζει κάποιος. Πού ξέρει, λέει, και πού ξέρει, ρε Βρεντουγάνη, λέει, τι είναι ο καθένας, λέει, από το νούμερο το κινητό, λέει. Ζώα, λέει, και τα λοιπά, βρίζει. Φτάνει, ρε Μασκούρας, λέει. Καλά, ρε Τζόντα, σου πάγωσε τα χρέη, τι άλλο σου έκανε το Πασόκ. Αυτά, ποιος τα πάγωσε τα χρέη. Λέω, Πέτρο, το Πασόκ. Τι λες, ρε φίλε. Ποιος τη λέει. Ποιος είπε ότι το Πασόκ πάγωσε. Έχει δικαίωμα ο καθένας, ναι, να προσφύγει στα δικαστήρια απέναντι στην πολιτεία. Άσε βρε τώρα. Άσε βρε τώρα. Ανημέρω ότι είστε καταρχήν, δεν το ξέρετε. Ναι, φίλε, πουλάει 232. Ρωτάω τις προάλλες το Βόδι, γιατί καλεί αυτόν ο Κίτας και όχι εσένα και μου είπε ότι με αυτόν κάνει τριπλάσια τηλεθέαση. Αλήθεια είναι αυτό, σε ποιο κόσμο ζει. Αφήστε τον ήσυχο. Λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, λέγε. Δεν λέει εσένα, Βόδι, άλλο λέει. Κοίταξε, τα διαρκείας. Τα διαρκείας. Δεν είναι από τα νούμερα. Τα τηλέφωνα δεν είναι από τα νούμερα. Τι είναι. Παίρνει την ΠΑΕΠΑΟ και παίρνει τα τηλέφωνα που δώσαν τα διαρκείας. Ναι. Εκεί στέλνει τα SMS. Ναι. Από πού μπορεί να τα στείλει τα SMS. Τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρει, λέει... Συγγνώμη. Ναι. Τα προσωπικά δεδομένα μου. Ναι. Δηλαδή, οι οργανωμένοι οπαδοί. Ποια δεν προσωπικά. Άκουνα, Γιάννη, δεν θέλω να με βοηθήσει. Οι οργανωμένοι οπαδοί. Ναι. Μιλάνε για φακέλωμα. Ναι. Για το. Πώς το λένε. Για τον Κοντονή και την αριστερά. Και το φακέλωμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον Τζιτζικώστα στους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους απλούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εσύ τώρα, όχι το ΠΑΟΚ. Γενικά. Τι γενικά, ρε. Εδώ σε παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη, ρε. Στην τσέπη, ρε. Δεν με νοιάζει παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη. Τα δεδομένα μου. Γιατί να ξέρει ο άλλος, ρε. Το όνομά μου, το τηλέφωνο μου, τη διεύθυνσή μου. Του δώσα εγώ κανένα δικαίωμα. Δώσα εγώ δικαίωμα του Τζιτζικώστα και του Σαββίδη να μου δώσει το διαρκείας το δικό μου. Γιατί με πάρω άλλο τηλέφωνο. Δεν μπορεί να τα μάθει, όχι, να μην τα μάθει, να τα μάθει από αλλού, ρε. Εμένα με έστειλε κανένα μήνυμα. Εδώ. Κανένα δεν με έστειλε μήνυμα. Δεν είσαι παοξής. Αν ήσουν μπορεί. Ούτε νεοδημοκράτη είμαι. Εγώ παοξής δεν μου στείλαν μήνυμα. Ούτε νεοδημοκράτη είμαι. Ναι, και εγώ παοξής δεν μου στείλαν. Γιατί μήνυμα. Δεν έχει διαρκεία. Έχει. Πού φέτο έχει. Φέτο δεν έχω. Α, φέτο δεν έχει. Άμα έχει φέτο. Δεν έχει. Αυτό ήταν ο Τζιτζίκωστα και θα σε έλεγε ψήφισέ με. Κατάλαβε. Δεν νομίζω. Αυτά που κοροϊδεύετε στου άλλου τα ίδια κάνετε και εσεί. Δεν νομίζω. Δεν νομίζει, ρε.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Άδωνης έκανε τίποτα τέτοιο? Ο Άδωνης τους κατηγορεί αυτούς. Ποιος? Ο Άδωνης. Κάτι γίνεται, λέει κάτι αυτά. Αυτός έχει τώρα βλέπει φαντάσματα. Σου λέει κάτι γίνεται. Θέλω να με... Μημαράκης έχει ανάγκη. Μημαράκης. Ε. Εντάξει. Τι. Δεν είναι για αρχηγός, ρε φίλε. Και ποιος είναι? Καλό παιδί είναι αυτός. Δεν το πας, αλλά πεις ποιος είναι. Ε, κοίταξε να δεις. Ε, άσταρε, λέγε. Σου πω κάτι. Ναι, για λέγε. Εμένα δεν με εκφράζουν αυτοί. Ναι, ποιοι σε εκφράζουν εσένα? Δηλαδή εσένα τι σε εκφράζει? Κοίταξε, ναι, είναι καλό παιδί ο Μημαράκης. Είναι καλό. Και από το λόγο του δείχνει και από το ποιόν του το δείχνει. Ποιόν του, ναι. Ο άλλος είναι για γέλια. Ποιος? Ο Άδωνης. Ο Άδωνης. Να γελάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παρακάτω. Και να λιποθυμάς από το βράδυ μέχρι το πρωί. Για να καταλήξουμε τώρα. Ναι. Παρακάτω. Ο Βιβλιοπόλης τώρα πάει να γίνει αρχηγός της Δημοκρατίας. Αρχηγός της Δημοκρατίας. Ωραία, παρακάτω. Ο Τζιζικός σας είναι σοβαρός. Να τα! Να τα! Να τα! Το πρόβατο ή προβατοποιήθηκε. Το πρόβατο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω. Ρε Χαϊβάνι, εδώ σου μιλάω εγώ τώρα. Δεν τους ψηφίζω. Να λέμε όμως το αυτό. Ναι. Λοιπόν. Σοβαρό παιδί. Δεν τους ψηφίζω εγώ. Τι να σε πω. Είναι σοβαρός, τι να κάνουμε τώρα. Τι σιγά για σόβαρο είναι δηλαδή. Κοίταξε. Ναι. Άλλο, ο πρόεδρος σας στηρίζει, ο πρόεδρος. Άμα είναι φίλοι, ας τον πρόεδρο. Αυτός έχει φίλο τον άλλον από τη Βέρεια, πώς λένε και τον πρόεδρος. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς κάθεται στον καθένα ο καθένας. Κατάλαβες. Δηλαδή. Ναι. Και ο Άδωνης έστειλε. Και ο Άδωνης έστειλε. Και ο Άδωνης έστειλε μηνύματα. Εγώ, ας πούμε, στα μάτια μου, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έχω κανένα. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, ρε. Και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή, είτε βγει ο Άδωνης, είτε ο Τζιτζικώστας ή ο αυτός κτλ. Έχετε κανένα συμφέρον. Η γραμμή ίδια είναι κατάλληλη. Άκουδα, άκουδα. Ναι. Έχετε κανένα συμφέρον. Δεν υπάρχει. Ωραία. Τίποτα. Αν δεν έχετε συμφέρον, μην πάει ψηφίσει κανένα. Γι' αυτό λέμε, δεν πάει. Όσοι έχετε συμφέρον και ευελπιστείτε ότι θα έχετε κάποια βοήθεια. Εντάξει. Ναι. Αν έχετε κάποια βοήθεια, ξέρω ή ελπίζετε ότι θα έχετε κάποια βοήθεια, ή σας πείσουν ότι όντως μπορεί να έχετε κάποια βοήθεια. Όσοι τρώτε τον παπά, πες, γιατί ναι, πάλι βοήθεια δεν φάτε, δεν πάρετε. Εντάξει, ναι. Έλα εδώ, να διορίσουμε, να κάνουμε, να πάμε στο Δήμο. Δεν αυτά υπάρχουν. Ναι. Δεν, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Για εξυπηρέτηση τώρα. Αντώνης Ακτινολόγος. Ραπ, όπως ξέρεις, λέει, έχω διαρκείας και μου στείλανε μήνυμα από τον Τζιτζικώστα. Απαράδεκτο, λέει ο Αντώνης Ακτινολόγος του Ιπποκρατίου. Απ' την ΠΑΕ να δίνουν τα τηλέφωνα μας στον οποιοδήποτε. Ρεζιλίκι πράγμα. Λέει ο Αντώνης ο ακτινολόγος. Στο κινητό το δικό μου. Δεν μου λες. Ναι. Σε κάνω μια ερώτηση. Γιατί έχει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθυξία. Εγώ είμαι. Σου λέει για τα προσωπικά δεδομένα. Εγώ και είμαι. Και απορώ με τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μας φακελώνουν και γενικά όλους τους οργανωμένους. Εγώ είμαι. Και αφήνουν τους πολιτικούς οι οργανωμένοι γενικότερα να τους παίρνουν τηλέφωνο. Εγώ είμαι. Άντε. Τώρα Vodafone. Άντε Vodafone. Με παίρνουν τηλέφωνο από την Κοσμοτέ. Μάλιστα. Γεια σας, ο κύριος Στάδε, ναι, από την Κοσμοτέ παίρνω τηλέφωνο για αυτό και για ένα πρόγραμμα και τώρα. Ναι. Αυτό δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι, ρε. Λοιπόν, γιατί το παίρνουν? Εμένα ρωτάς. Οι άλλες εταιρείες που παίρνουν και ενοχλούν, να μην αναφέρω, από την ξέρω εγώ. Δεν σου λέει, ναι, δεν σου λέει γεια σας, κύριε Τάδε. Εμένα σου φορές με πήραν τηλέφωνο. Κύριε Τάδε, δεν με είπαν εμένα, κύριε Τάδε. Γεια σας, λέει, είμαστε από την Τάδε. Με ποιο μιλάμε, δεν μου λέει όνομα επίθετο. Εμένα τουλάχιστον. Τώρα εσένα μου είπε, κύριε Τζόρνταν. Ναι, η κοπέλα. Εσύ έχεις από την τηλεόραση. Λοιπόν, φαίνεται, ρε Τζόρνταν, και εσύ είπες. Προσωπικά δεδομένα δεν είναι αυτά. Τι εσύ έχεις δράσει, δεν εξέλιξη. Ναι. Λοιπόν, άλλα θέματα. Λοιπόν, αναλύσαμε ΠΑΟΚ. Με Μπερμπάτοφ δεκάρι, με Μακ εννιάρι περιφερειακό και με τον Κλάου σέντερφορ. Τέλος πάντων με ρωτήσατε. Χθες ο ΠΑΟΚ τι έπαιζε? 3-5-2. Εγώ πώς το είδα 3-4-3. Ποιο ήταν? 3-4-3. Τα τρία τα μπροστά παίζουν. Ο Μπερμπάτοφ και οι άλλοι δύο. Ο Κλάους και ο. Πού έπαιζε ο Μπερμπάτοφ? Μπροστά. Σε ποιο θέση? Τι θέση? Μπροστά, ρε φίλε. Μπροστά πού? Μπροστά τη δεξιά, μπροστά αριστερά, μπροστά στο κέντρο, μπροστά, μπροστά, μπροστά πίσω, πού μπροστά? Πού τη δει εσύ 3-4-3? Έτσι το είδα εγώ, δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Με δύο οβίδες. Με δύο οβίδες, τον Κλάους και τον Μπερμπάτοφ, περπατητές. Ναι. Έτσι. Ναι. Ποιο θα πιάσει τα πλάγια από αυτού? Ναι, άλλο λέω. Όχι, τρεις επιθετικούς είχε ο Παύλος. Άσταρε, ναι. Το 3-4-3 ξέρεις σημαίνει. Τι σημαίνει? Τρεις στόπερ. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι κάνεις λάθος. Ναι. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ χαφ. Τρεις στόπερ είχε χθες. Πώς? Τρία στόπερ είχε χθες. Έλα εδώ. Το παίζαμε στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας με το, τρία στόπερ. Με το Σαλαπασίδι αυτό το 3-4-3. Σκόνδρα, Μαλαζά. Στάσου. Ναι. Τρία στόπερ. Ναι. Σταυρό εδώ. Ωραία. Και τρεις εδώ. Ο Σταυρός είναι δεξί μπακ, αριστερό μπακ, εξάρι, οχτάρι. Ναι. Ωραία. Ναι. Εδώ, έτσι, έτσι. Και εδώ, έξω αριστερά, έξω δεξιά, σεντερφόρ Σταμίδης. Ωραία. Ο Γιώργος. Εδώ, Σταμίδης, ο Γιωργάκης. Γιωργάκης, σεντερφόρ. Ναι. Εδώ στις πλευρές ποιος θα παίξει, ρε. Θα παίξει ο Μακ από εδώ, έτσι. Ναι. Ωραία. Και παίζει εδώ, ας πούμε, ο Κλάους. Ή παίζει στο σεντερφόρ, εδώ στη γραμμή ποιος θα παίξει, 3-4-3. Μπορεί ο Μπερμπάτοφ αυτό το ερείπιο να παίξει τη γραμμή.
Μπορεί ο Κλάου να παίξει γραμμή. Άστο. 3-5-2 ήταν. Ο Κλάου έχει παίξει. Άστο, τι να παίξει, άσε με, μην εκνευρίζεται. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Παρακάτω. Ναι. Λέγε, σε ακούω. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Κοίταξε να δεις. Η Αργιονάρα κέρδισε πάλι. Η Αργιονάρα είχε ένα. Καταργήσει. Και πολύ κόσμο από σένα έχει. Έλα, εντάξει, κοίταξε. Έτσι λένε αυτοί. Εντάξει, σε έχει ρε παιδί. Κάναν χαρές. Ο Άρης έχει κόσμο. Και ο Κόκκινο το 82. Γελούσανε. Ο Άρης. Κόσμο έχει. Και μακάρι να πηγαίνει ο κόσμο του στηρίζει. Εντάξει, ναι. Ο Άρης έχει ένα δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη πάνω στην Πτολεμαϊδά. Καθαρίσει. Χαιρετίσματα καταρχήν στην Πτολεμαϊδά. Στον Πετράκη, στο φίλο μου του Σοκοκόσμου. Λοιπόν, θα μπορεί να κάνει την πρώτη ήττα ο Άρης εκεί στην Πτολεμαϊδά. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός ήττα δεν θα κάνουν στο πρωτάθλημα. Καλά. Εσύ πάλι τώρα άρχισε τα ίδια. Και με διαιτησία και με καλή ομάδα. Καλά, εγώ σου λέγα. Είδε διαιτησία Άρης Καλαμαριά. Άστο τώρα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Το έργο το είδε. Το είδα, το είδα εγώ. Κοζάνη Άρης που δεν έδωσε εμένα, αλλά στην Κοζάνη το είδε. Λοιπόν, το είδα. Δεν μπορεί κάθε Κυριακή να είναι αυτό το έργο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πιστεύει ότι τώρα από τη λεωφόρο που δεν θα παίξει υπάρχει κάποιο να χάσει. Μπορεί να κάνει πρώτη ήττα. Με τέτοια ομάδα και με τέτοια διαιτησία. Άρης και Ολυμπιακός με τέτοια ομάδα και τέτοια διαιτησία. Πιστεύει ότι με αυτή τη. Καλά, ο Άρης δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, μην τρελαίνεστε. Για τη γάμα εθνική μιλάω. Και για τη γάμα δεν είναι τίποτα. Φρουτ, καλύτερη ομάδα από όλες άλλες. Είναι σίγουρο αυτό. Ο Μαρινάκης με το, πώς το λένε, το Παλετά, το Καρυπίδι. Είναι άριστες οι σχέσεις του. Εντάξει. Εντάξει. Σίγουρα. Άντε, μπράβο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί σημαίνει, να σκοτάψει κάπου. Σημαίνει. Εγώ βλέπω ότι την Τετάρτη μπορεί να σκοντάψει ο Άρης. Το πιθανό είναι. Σε δαχτυλίδι, βρε, ο Άρης στη γάμα εθνική να ανέβει βήτα, βρε. Το καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Εδώ Ηρακλής. Θα πάμε στο μάτς. Ποιο μάτς. Την Τετάρτη. Πού να φύγει, 3 ώρα πια. Το Λεμαίδα πάνω. Είμαστε καλεσμένοι από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος. Φλαράκι είναι ο Λάκης. Ο Λάκης. Τελευταία φορά που πήγα εδώ από το Λεμαίδα μάτς, έπαιζε Εορδαϊκός Ηρακλής του Λεμαίδας. Και πλακωθήκαν στο τοξικό τέρπι. Αυτό είχε χρόνια πολλά, ρε φίλε. Με το Μίτροβιτς. Ο Μίτροβιτς με έναν Αθήγκανο που έπαιζε ένα παιχταρά. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ένα. Σε Άκη Στελίνο, πώς το λέγανε. Ένα παιχταρά Αθήγκανο. Ένα μαύρο, ένα γύρτο παιχταρά. Στον Ιορδαϊκό έπαιζε. Μπάση περιπτώσει, είμαστε καλεσμένοι από το Λάκη του Σαρμανίδη, είναι φίλος μου. Ναι. Λοιπόν, του λέω, με λέει, έλα, ξέρω εγώ, καλεσμένο, λέω, πάρω και τον Κωστιάμα. Είναι. Πάρ τον, λέει, και ελάτε. Θα του τιμωρήσουν λέω, το γήπεδο. Λέω, θα δω τώρα. Αν θα έρθω, πέσω τον πρόεδρο εγώ εκεί, θα του τιμωρήσουν το γήπεδο. Γιατί? Άκου τι σου λέω. Θα έχει 3.000 παοξίδες εκεί μέσα, το ξέρεις αυτό. Τι θα έχει? 3.000 παοξίδες. Όπως είχε και 3.000 παοξίδες στη Βέρεια σήμερα. Στο Βέρεια Ηρακλής. Στην Πτολεμαϊδα θα έχει. Θα είναι πίτα το γήπεδο από παοξίδες. Θα έχει καμιά 500 αριανούς και οι υπόλοιποι θα είναι παοξίδες. Ναι. Ναι. Τι, γιατί θα πάνε. Είναι οι πληροφορίες μου το λένε. Τι θα κάνουν, πρέπει να φοβηθούν οι αριανοί. Γιατί τώρα. Θα πάνε. Πάνε για τον Εορδαϊκό, αλλά είναι όλοι παοξίδες στην Πτολεμαϊδα. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί να είναι παοξίδες. Στην Πτολεμαϊδα, σε πληροφορώ, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου του φύλαδρου είναι παοξίδες. Κατάλαβες. Αυτοί θα πάνε επειδή αγαπάνε τον Εορδαϊκό. Τι να κάνουν. Όχι. Τι θα πάνε επειδή μισούν τον Άρη. Όχι, επειδή είναι. Κοίταξε. Θα έχει 3.000 Εορδαϊκούς. Ρε φίλε, εγώ είμαι δραμηνός, πρόσεξε να δεις. Και στο Εορδαϊκό δόξα δράμας, θα έχει 500. Εγώ είμαι δραμηνός και πάω οξύς. Αν έπαιζε δόξα Άρης, δεν θα πήγαινα στη δόξα. Και ήμουν στη δράμα, ας πούμε. Για να χάσει ο Άρης. Για να δω τη δόξα με τον Άρη. Για να καλά, να υποστηρίξω και τη δόξα. Να πούμε την αλήθεια. Ναι, αλλά πρόσεξε, είμαι παοξής. Έτσι θα κάνει και ο πάνω. Το Λεμαϊδιώτης. Το Καϊλάρι, το Καϊλάρι που λέμε, κατάλαβες. Δεν έχει δηλαδή το Λεμαϊδιώτη αριανούς. Έχει ρε παιδί μου. Αλλά είναι πιο λίγοι. Πολύ πιο λίγοι, όχι πολύ. Πολύ πιο λίγοι. Καλά, έτσι όπως τα κάναμε. Η συντριπτική πυλοψηφία είναι παοξίδες πάνω. Να ανοίξουμε γραμμές. Επειδή οι γραμμές ανοίγουν. 2-3-10-90-90-90 είναι τα τηλέφωνά μας. 2-3-10-98-80-90. Μ' αρέσει. 9-55 κενό το μήνυμά σας στο 54-3-40. Ναι. Έχουμε γεμάτη εβδομάδα. Ναι. Έχουμε Champions League, έχουμε Europa League, έχουμε Γάμα Εθνική. Ναι. Είναι, τώρα, δεν τώρα είναι καμία, Γιάννη, να ρωτήσουμε τον Γιάννη για που είσαι. Καμία σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και ξενέρωτη. Οι εκλογές της Νέας Δημοκρατίας πότε θα γίνουν τώρα? Πήρανε αναβολή. Θα πάνε. Είναι αόριστο, δεν είναι οριστική ακόμα. Οπότε δεν έχει οριστεί ακόμα. Θα δουν αυτοί, αυτοί ξέρουν. Το μαγειρέψουν. Έλεγα τον παππού της γιαγιάς μου. Παππού, τι θα ψηφίσουμε? Τον παππού της γιαγιάς σου. Της γυναίκας μου, συγγνώμη. Ακούς. Τον πάω, ξέρε. Λοιπόν, άκου. Λέω τι ψηφίσουμε, ρε παππού. Ναι. Θα μας πούνε αυτοί οι αγόρι μου. Θα μας πούνε. Όταν θα έρθει η ώρα θα μας πούνε. Ναι. Πάω ξύσω παππούς. Σε κάνουν ό,τι θέλεις. Δραμινός. Ακούς το. Όχι. Ακούς το κουτί. Το κουτί. Και σε χαζεύει. Σε κάνει ό,τι θέλει. Αν είσαι και χαζός, σε χαζεύει παραπάνω. Τηλεόραση. Χαζεύει. Τέλειο. Άστα. Πάνε. Βαράνε γραμμές και δεν πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό το βγάλαν και χαζοκούτι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ο παππούς γιαγιάς λέει ο Βλάχος. Του ξέφυγε. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Που έχουμε μπλέξει με σένα και σε έχει κάνει και σένα ρε Ραπτόπουλη τα χάρισα. Ρε Μοντέλο εσύ είσαι.
Πήρε τον πόντο, ωραίο, μπάνεσε. Ποιο πήρα τον πόντο, κάτσε καλά, ρε. Με σφαγή του Βοσκάκη και δεν λε τίποτα. Σφαγή του Βοσκάκη, ρε φίλε, αυτό το κομμάτι. Για να δει ότι δεν είμαστε με το άρμα του Ολυμπιακού, αυτό που λέει. Έχει να παίζει με Βέρεια. Τέσσερα μάτια του Δυσσία έχει πάρει ο Πάοκ μέχρι τώρα, εμεί ούτε ένα. Σωστό! Σωστό! Ο Πάοκ πήρε με πανετολικό. Με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό πήρε τρία μάτς. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Θα πάλευε με το Παναθηναϊκό και την Καλονή να σωθεί τώρα. Άστα, πέστα. Ναι, ναι, ναι. Από τότε που ήσουν πρώτο βγήκε κανένα τύπο. Μετά χάθηκε. Άσε με, ρε. Τι να με πει τώρα, ρε Βλάχο, τι να με πει. Και θα βαθμίσει με το Ραμάτ δεν αξιδέψει. Θα πάλευε με το Παναθηναϊκό και την Καλονή να σωθεί. Ναι, σωθώ, ναι. Εσύ θα βγει στο Champions League. Τι, πού είσαι, εσύ. Πού είσαι, 3.000 χιλιάδες πάλι, 3.000 είχες, και 2.000 αγκόμενες, πού είσαι, ποιο λαό του πάγου μας μιλάς, ποιος να στείλει μήμα του Τζικό, θα στείλει σε εμάς, ψηφίσουμε εμείς Νέα Δημοκρατία σαν τα πρώτα. Δεν έχετε εσείς τι να στείλει, αφού δεν έχετε. Να ψηφίσουμε εμείς Νέα Δημοκρατία επειδή εσείς είστε πρόβατα. Δεν μη ψηφίζεις, ποιος είπε ψηφίζει. Ψηφίσανε το Ζαγοράκι ρε φίλε οι άνθρωποι. Πες μου ένα λόγο να σε στείλει SMS να πούμε, πες μου. Πες μου ένα λόγο ρε. Θρησκεία Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται δύναμή σου, υπουργή σου, ρε. Α, μπράβο. Τώρα τα θέλεις. Τώρα τζέρτα τα θέλεις και τα ακούς. Εδώ που τα λέμε, τα θέλεις και τα ακούς. Ναι. Δεν τεχνική ρε σύνομα δεν είναι υπουργή. Θα ήμουνα, δεν είμαι όμως. Άλλο μέγεθος. Όχι, πάρεις ακόμα, γι' αυτό σε λέω. Άντε, μη κρύβεσαι, πέτα. Άλλο μέγεθος. Τι πιο μέγεθος, μωρίς, ποιος υπολογίζει. 3.000. Καλά, έχω τρεις, έχω και 30 όποτε θέλω, δεν είναι αυτό. Πήγα σήμερα. Εγώ έχω τρεις, έχω και 30 όποτε θέλω. Εσύ 30 μπορεί να έχεις όποτε θέλεις. Κάτσε με την καμπάλα να δεις πώς θα έχει. Πήγα σήμερα 3.000 Βέρεια. Άλλο λέω εγώ. Τρεις έχω όταν θέλω, αλλά και 30.000 πάλι όταν θέλω τις έχω. Εσύ τις έχεις. Με τα διαρκείας που έχει το χαρτί. Δεν απαντάς όμως. Μη μη. Άμα πάρουνε τον Καρσία τώρα προπονητή, 30.000 θα έχει τούμπα. Κορόιδα. Κορόιδο Σαββίδη, πάρ τον κάτω προπονητή να έχει εκεί. Καλά, εντάξει. Τζορντάν, μέχρι και ο Άδωνης που δεν ξέρει τι σχήμα έχει μπαλά, θα σε έχει κάνει δωρεά διαρκείας για να καταλάβεις τι γίνεται στο λαό σου, στον ανύπαρκτο λαό σου. Ναι, ναι, είμαστε ανύπαρκτοι. Δεν μας κόβει κιόλας. Τζάμπα μιλάμε και έχεις κάνει και το τζάμπα δίπλα. Τζάμπα μιλάμε φυσικά. Και σένα, τα αγάρισα και σένα το δίπλα. Ναι, ναι. Το βλάχο τώρα. Αυτό καλά που βγαίνεις κι εσύ μοντέλο εδώ για μας ενημερώνεις. Άιντε βρε, άιντε βρε ξύπνα τώρα, άιντε βρε ξύπνα. Πες μου την τρίτη αλλαγή του προπονητή σου. Αν είδες. Κολυνδρώτη, κολυνδρώτη. Γιατί να σε απαντήσεις, γιατί να σε απαντήσεις. Επόμενη γραμμή, ναι. Έχω ένσταση για αυτό. Καλημέρα σας κύριε. Κύριε Αυτόπουλο, μαζί. Της πιάτσας τα ντερέκια. Έλα! Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια πολιτική τέτοια και μετά θα σας πάω στο αθλητικό, κύριε Αυτόπουλο. Μάλιστα, κύριε. Μάλλον οι φίλοι σας οι νεοδημοκράτες γύρω στις 6 του Αγίου Νικολάου θα κάνουν εκλογές. Βοήθειά τους. Τους νεοδημοκράτες. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αυτοί με συνοπτικές διαδικασίες θα μας κάνουν το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι. Είναι έτοιμοι και να το βαρέσουν φαλιμέντο και να διασπαστούν. Λοιπόν, είμαστε η αντιπολίτευση που έρχεται και η επόμενη κυβέρνηση. Οπότε εσύ τώρα έρχεσαι και πάνω στην ανακατοσούρα να πούμε και τα λοιπά δημιουργείς θέμα, αλλά και εσύ μπορεί να έχεις διάσπαση. Με εγώ το, δεν έχω, με τον εγώ κασί, δεν έχω δε μία διάσπαση. Με τον Κασιδιάρη εκεί και το... Δεν έχω δε μία διάσπαση, δεν έχω. Ας. Θα βγάλω κι εγώ νέο αρχηγό την ώρα που πρέπει. Ποιον? Όχι τώρα. Το σωσία του Κώστα Ορφανού, τον Κασιδιάρη. Τον Ηλία τον Κασιδιάρη, το να γελάς. Έχει πρόβλημα. Ω, τι πρόβλημα να έχουμε. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό. Πάμε. Και αυτό που λέω, πέστε μου λίγο κάτι, επειδή εγώ μπορεί να μην γνωρίζω καλά από μπάλα, επειδή παίξατε τερματοφύλακας. Ένας τεχνικά. Δεν έχει σημασία, τερματοφύλακας, παίξατε τη θέση. Ναι. Υπάρχει ανατροπή του παίχτη του Πανετολικού στο 94. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Κάνει προσποίηση δεξιά και του χτυπάει με το αριστερό χέρι ο τερματοφύλακας το αριστερό του πόδι. Πάνω στην τρίπλα. Ναι, στην τρίπλα πάνω. Σωστός. Ναι, ο Ματζουράκης δεν διαμαρτυρήθηκε όμως. Βλέπω. Δεν καλά τώρα ο Ματζουράκης. Αυτό το 0-0 βλέπω βόλεψε πολύ κόσμο εκεί. Είναι φίλο Παοξής ο Ματζουράκης. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Κάποια στιγμή μπορεί να θέλει να κάτι και στον πάγκο του Πάου. Καλά κάνει. 67 είναι, φίλε. 67 είναι. Δεν πειράζει Παοξιδηλή γιατί φέρανε και το μεγάλο. Προπονητή που έστωσε τη Στουτγκάρντ 2 χρονιές και ήταν 70. Τι έγινε, λέω πώς κάνετε. Το πρόβλημα είναι της ηλικίας. Λοιπόν, τι έχουν τώρα, δηλαδή το εγκό Τούντορ που λέει ο άλλος από το. Ο Στέφενς δεν ήταν 70, μπερδεύεσαι.
Ποιος? Πόσο ήταν, 65. Όχι ρε φίλε. Ποιος? 60 χρονών ήταν, μπερδεύεσαι. Ποιος? Εντάξει, έχει 7 χρόνια. Τι εντάξει, 60 με 70 είναι 10 χρόνια. Λοιπόν, εκεί κόλλησαμε τώρα. 30 από λοιπόν, πολύ. Κύριε Ραπτόπουλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Ο διπλανός σας τώρα παρακαλάει ότι την Τετάρτη ο μεγάλος Ορδαϊκός θα κερδίσει τον Άρη. Έτσι νομίζει. Εγώ αυτό κατάλαβες ότι παρακαλάω. Εγώ ωραία, λέω πιθανόν. Αυτό που λέει και ο Νικόλας γελάει τις πέτρες. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Πιθανόν λέω, πιθανόν να κάνετε την ναι, πρώτη ήττα. Πιθανόν. Ναι. Εσύ είσαι με ένα όνειρο, επειδή τώρα δεν μπορείς να παραδεχτείς από μέσα ότι ο Άρης έχει ανέβει κατηγορία ήδη. Εγώ δεν, να το δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, δεν είπα αυτό το ναι, πράγμα. Λοιπόν. Είδες λοιπόν που τα ελληνικά μου δεν τα πιάνεις. Είμαι εθνική που είμαι και θα στο ξαναπώ. Πάλι δεν τα πιάνεις αυτά τα ελληνικά μου. Ναι. Έχει ανέβει και από τη γάμα στη β και από τη β στην α μέσα εκεί, σε δύο χρόνια. Εκεί τρέχεις, εκεί περίμενε. Με παρουσία του κυρίου Καρυπίδη. Τι βγάζει οικονομικά. Θόκο, οικονομικά ο Καρυπίδης θα τη βγάλει. Κανονικότατα. Καταρχήν θα είναι το καλοκαίρι και μετά στην καινούργια. Κανονικότατα. Καταρχήν θα είναι μετά. Κανονικότατα. Εντάξει, θα δούμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ούτε μία προοπτική να υπάρξει κάποιο άλλο. Οι Αργιανάρχες πήγανε να πούμε στα κινητήρια τη Θέρμης και ανάβουνε καντήλια. Τα σούπερ μάρκετ θα υπάρχουνε. Πώς? Τα σούπερ μάρκετ θα υπάρχουνε. Και βέβαια θα υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχουνε, μπορεί να βγείτε. 20 σούπερ μάρκετ κλείνουνε, όχι του κυρίου Καρυπίδη. Εγώ άλλο λέω. Αν υπάρχουν, μπορεί να βγείτε. Σε παλιά εποχή. Λοιπόν, ο Καρυπίδης θα είναι κανονικά από έφορος πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, τη Β' Εθνική, που θα γίνει η σύσταση της ΠΑΕ. Λοιπόν, η ομάδα θα ανέβει από τη Β' στην Α την ίδια χρονιά. Κάνα δανεικό τον Ολυμπιακό, θα πάρουμε κανένα δανεικό. Θα πάρουμε και δανεικό στον Ολυμπιακό, δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν πάρουμε, δεν καταλαβαίνω. Δεν είστε εσείς αυτόνομοι, δεν είστε εσείς. Όχι, δεν έχουμε κανένα σχέση με αυτονομίες. Δεν έχουμε ούτε ανεξαρτησίες, εμείς δεν θέλουμε. Εμείς ανεξαρτησίες κύριε Ραπτόπουλε. Εμείς βγαίνουμε παντελονάδα και σας λέμε ότι και φανταχτυλίδι που φιλήσαμε ή αν θα το φιλήσουμε δεν αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άρα. Θα πάμε με το μεγάλο. Ποιος είναι το πρόβλημά σας. Τέλειο, ρωτάω. Εντάξει. Ο μεγάλος είναι Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Γιατί κοροϊδεύατε τον ΠΑΟΚ πριν λίγα χρόνια ότι. Γιατί να το κοροϊδεύσει με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, του Καγκάτσι, του Κόκκαλη και αυτά τώρα ναι, είναι τα ίδια. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα κύριε Ραπτόπουλε. Καλύφηση δε σου καλύφη. Παραδεχόμαστε ανοιχτά ότι. Ότι δεν μας πειράζει που φιλήσαμε το δαχτυλίδι. Ενώ οι άλλοι. Το θέμα είναι με τους γείτονες ναι, ότι αυτό. Δεν το παραδέχονται. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να γίνουμε χαλήφιδες. Αν πεις ότι εγώ είμαι με τον Κακάτσι, θα σε πω μπράβο ρε φίλε, καλά κάνεις. Έτσι. Πας με το δυνατό. Μην το παίζεις παρθένα εννοείς. Ναι, μάλιστα. Α, μπράβο. Μην μου το παίζεις παρθένα εννοείς. Να σου θυμίσω μερικές κουβέντες πέρσι. Να σου θυμίσω μερικές κουβέντες που λίγες. Θέλεις να γίνεις χαλίφης στη θέση του χαλίφη, αυτό μου λέγεις. Αυτό ακριβώς, εγώ το θέλω, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ το θέλεις. Εγώ φυσικά το θέλω. Λοιπόν, πώς θα γίνεις τότε. Θα γίνω, τι, όταν θα έρθει η ώρα. Πώς θα γίνεις, πες μου το πώς θα γίνεις. Όταν θα έρθει η ώρα θα γίνω. Άμα στο πω θα το μάθεις και εσύ μετά, θα μπορεί να γίνεις και εσύ. Κάνοντας παρέα με το Sky FM θα γίνεις. Με το Sky FM. Πρόσεξε τώρα, αυτός τι παπάτσα πουλάει και την έχετε φάει εσείς οι παοξίδες και πολύ. Αυτόν ούτε καν τον υπολογίζουν, να ξέρεις. Αυτό παπάτσα ότι πολεμάει εδώ και δύο χρόνια τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός που του κάνει πλάτες. Ναι. Ούτε καν τον υπολογίζουν αυτόν. Ναι, ναι. Άκου τώρα να σου πω. Τον βγάζει μονίμως δεύτερο και του δίνει. Γιατί τον βολεύει. Μισό λεπτό. Του δίνει τη δυνατότητα να πάει στο Champions League να παίξει. Αλλά τι γίνεται. Τον παίρνει τα φράγκα. Είναι πνιγμένο στα χρέη. Ο κύριος Αλαφούζος. Σωστά μιλάς. Και φτυλίζεται από μόνος του. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει δύο. Τον παίρνει τα φράγκα. Που του κάνει. Του βγάζει, τον αφήνει να βγει. Για να τον πάρει τα φράγκα. Με ωραίες πλάτες. Μετά τον αφήνει να ξεφτυλίζεται από μόνος του. Του λέει ορίστε ρε φίλε, εγώ σε έβγαλα και δεύτερο. Βάλε λεφτά να κάνεις τον το παίρνει τα φράγκα ρε, δεν έχει λεφτά ρε. Για... και τα λεφτά αυτό. Και πού τρως την παπάντζα εσύ. Ότι ο Παναθηναϊκός. Δεν τρώω από αυτόν εγώ. Δεν τρώω από ότι θα ξανατιμωρηθεί και ότι δεν θα είναι δεύτερο. Ούτε με ενδιαφέρει αυτός εγώ, ούτε εγώ βασίζομαι σε αυτό. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Καφτατζόγλιο θα πειράσει με 0-3. Μπορεί. Καθόλου με 0-3 αέρα. Δεν ξέρω. Με διατησία υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι. Και όποιος εκεί πρόβλημα μου πει ότι δεν θα γίνει έτσι την Κυριακή. Τέλος! Πάμε! Κοντή γιορτή και... Πάμε, επόμενη γραμμή. Μάλιστα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ωραία, έχω σημειωμένα ορισμένα πραγματάκια. Καταρχήν να σε θυμίσω, Θόδωρα, δεν μας είπες για το μάτι της Κοζάνης. Το πέναλτι. Τι έγινε. Το πέναλτι. Ύστερα να σου θυμίσω, Ματζουράκης είναι αντιπάοξης. Επειδή δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα καθόλου. Ποιος το είπε αυτό.
Εγώ στο λέω. Εγώ δεν είπα για το Μαντζουράκη τίποτα, άλλη παρέα. Εγώ μιλάω για το Θόδωρο, δεν μίλησα για σένα. Α, δεν είπαμε για το Μαντζουράκη τίποτα. Ναι. Δεν είναι Πάοξης ο Μαντζουράκης. Αντιπάοξης είναι. Γιατί ο Πάοξης τον έδιωξε και τον έστειλε στη Λάρισα. Και αν θυμάστε καλά σε ένα παιχνίδι 3-1, όταν έβαλε τον γκολ, τι έχει κάνει. Έτσι. Τελειώσαμε και με αυτό να είναι. Μπορείτε να ομίλετε ποια ομάδα της πόλης μας είχε 17 χρόνια Πασοξής. 17 χρόνια Πασοξή είχε ο Πέτρος Θεοδωρίδης, τον Ηρακλή, ο Πέτρος. Ο Πάοκ είχε ένα Πασοξή πρόεδρο. Ναι. Ποιόνα. Τον κύριο Καλαφάτη. Τι είναι? Τον Καλαφάτη. Πότε πήγε ο Καλαφάτης? 10 μήνες τον είχε. Πότε πήγε ο Καλαφάτης? Ο Καλαφάτης έπαιξε το ρόλο της πτώσης του Παντελάκη από τον Πασόκ. Ναι. Γιατί κυνηγήθηκε από τον Πασόκ ο Παντελάκης. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Σωστά, μέχρι τώρα. Ο Πάοκ κυνηγήθηκε από το. Όχι, ο Παντελάκης είναι από τον Πασόκ. Από τον Πασόκ, ναι. Και μέχρι όπως να φύγει, και ο Βουλινός. Και μέχρι να φύγει ο Παντελάκης. Όπως και ο Βουλινός. Ναι, βέβαια. Σωστά. Έτσι. Μιλάτε, κύριε Ραπτόπουλε, για τα δύο κύπελα του Πάοκ. Άντε το ένα το καταλάβατε εσείς οι Αριανοί που έχετε αυτό το προτέρημα να ακούτε τα χίλια, να καταλαβαίνετε τα χίλια του Κόκαλη. Εσύ, ο Ζάχος και ο Μπουγάτσας. Το άλλο το κύπελο ποιο ήταν, κύριε Ραπτόπουλε? Για ποιο κύπελο λέτε? Το άλλο, το λέμε το Ολυμπιακό. Επισημίτη που πήρε ο Πάοκ. Πράγμα. Επισημίτη που πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι, όχι, με ποια ομάδα ήτανε? Με τον Άρη στην Τούμπα. Με τον Ολυμπιακό. Πού αδικήθηκατε, κύριε Ραπτόπουλε, εσύ και μας δώσατε το Πασόκ? Είχαν ένα δοκάρι, ήταν ένα δοκάρι. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Ραπτόπουλε? Ήταν το δοκάρι πιο έξω λίγο. Εγώ, να φίλε, στη δουλειά μου δεν έχω αδικηθεί από κανένα. Τώρα για τις ομάδες δεν ξέρω τι. Τότε λέει. Γιατί ηρωνεύεσαι τα δύο κύπελα του ΠΑΟΚ? Λέει ο άλλος μας είπε χθες ο Μένιος ότι ο τελικός έγινε στην Τούμπα, λέει, γι' αυτό αδικήθηκε. Λέει ο Τζόρνταν, επί Πασόκ, λέει, τι πήραμε? Πήρατε χορηγίες, πήρατε διαφημίσεις, πήρατε λεφτά από την Πετραλιά και με Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, και άλλες ομάδες πήραμε, το ταχυδρομείο και το ένα και το άλλο. Όλοι πήρατε. Ναι, όλοι πήρατε. Μπορείτε να μου πείτε ο Τζόρνταν. Πόσα πήραν οι άλλοι? Στον Τζοχατζόπουλος. Πότε σταμάτησε από υπουργό? Τώρα που μπήκε φυλακή? Όχι, πότε σταμάτησε από υπουργός? Μήπως ήταν το 2004-2005? Γιατί τον απαγορεύει κάποιος? Μισό λεπτό. Για να ξαναγίνει. Μισό λεπτό, δεν ξανάγινε. Μπορείτε να μου πείτε το 2010 που πήρε, που λέτε, τα διαρκείας, αν ήταν υπουργός? Τίποτα δεν ήταν. Σας ζήτησα πολλές φορές να μου βάλετε τις δηλώσεις του Βενιζέλου. Για τις ομάδες της πόλης, γιατί δεν το κάνετε? Εγώ δεν είμαι ηχολήπτης, πες το χιλιδίδα. Α, δεν είσαι ηχολήπτης, έτσι. Πες το χιλιδίδα, σας βάλει. Ο Ιωαννίδης δεν έπαιρνε για τον Άρη? Και κάτι τελευταίο για τον κύριο Τζιτζικώστα. Τι είπε? Τι είπε? Ναι. Δεν είπε τίποτε. Μπορείτε να μου πείτε στο Άρης Πάοξ στο ημίχρονο μέσα με ποιο να έπινε ουίσκια? Ουίσκια. Με το Σπάθα. Ουίσκια. 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 Με το Σπάθα μπορείτε να μου πείτε? Ο Σπάθας τι έκανε ο Σπάθας? Μπορείτε... Τίποτε δεν έκανε ο Σπάθας. Μπορείτε να μου πείτε που ήταν ο Τζιτζικώστας? Έπινε ουίσκια. Εκεί το παιχνίδι. Ουίσκια, δεν το ξέρω. Βρε, πού ήταν σε εκεί το παιχνίδι? Ας έστελνε σε μέσα στο Σπάθα, σε μένα γιατί είστε. Τι, Τζιτζικώστα? Εγώ δεν σε μίλησα για το Σπάθα, σου μιλάω για τον Τζιτζικώστα. Ο Τζιτζικώστας. Ήτανε στα ποδητήρια με τους. Με τους παράγοντες του Άρη. Εγώ κόμμενα του Τζιτζικώστα δεν είμαι, δεν ξέρω. Τότε πώς τα ξέρεις όλα για τον Τζιτζικώστα? Εγώ ξέρω ότι έστειλε SMS ο Τζιτζικώστα. Πώς ξέρεις ότι έστειλε SMS? Και εδώ έχουν πάρει 400 τηλέφωνα και λέει είμαστε από την τάδε τράπεζα από το ένα. Πού τα βρίσκουν τα τηλέφωνα? Έχω ένα Παοξή δήμαρχο που έβαλε υποψηφιότητα. Παοξή δήμαρχο. Ναι. Παοξή δήμαρχο που έβαλε υποψηφιότητα. Και ένα σύμβουλο που δεν βγήκε από τον Πάο. Ο Δανιλίδης τι είναι, ρε? Ο Δανιλίδης τι είναι? Νεάπολης και αυτό. Πασοξής. Πασοκοπαοξής δεν είναι? Είναι. Γιατί κακό είναι? Έβαλε για δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Δεν είναι κακό. Λοιπόν. Εσύ τα μπερδεύεις, έχεις την εντύπωση ότι τα μπερδεύεις. Μια χαρά τα. Γιατί ναι. Έχεις το κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ αυτό χρόνια ολόκληρα. Ναι. Χρόνια ολόκληρα. Ναι. Στο έχουν μεταδώσει. Έτσι. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ναι. Γι' αυτό και έχεις. Γι' αυτό και έκαμνες προπόνηση στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Νικόλα, έκαμνες προπόνηση. Σε χαλάει που έκανα με τον Νικόλα προπόνηση? Όχι, γιατί να με χαλάσει? Γιατί ο Νικόλας τι είναι, λεπρός είναι ο Νικόλας? Όχι. Έφορα ποδοσφαίρου τον είχε. Δεν τον είχες τίποτε, δεν τον είχες. Τι έφορας ήταν ο Νικόλας? Τι έφορας ήταν? Για πες τι έφορας ήταν. Τι έφορας ήταν? Ποιος τον έβαλε εκεί μέσα? Στην δεύτερη ομάδα με τον Κόπτη. Ποιος τον έβαλε εκεί μέσα, ρε? Ο Κόπτης ο Στέλιος τον έβαλε. Τι έκανε? Τι έκανε? Ο Καλαφάτης με το μαντάτο βάλανε για να μην τον δίνακα Χαρτζηλίκη, ρε. Α, έτσι κάνουν οι παοξίδες Χαρτζηλίκη, δεν τους σωστούν. Τι έκανε? Τι το κάνανε, ρε? Άντε καλά, εντάξει, μας τάξει. Καλά, εντάξει τώρα. Κάτε Πασοξή πρόεδρο, σου είπα.
Εσείς που βγαίνετε όλοι και μιλάτε για το Πασόκ, ναι, βάλε μου τις δηλώσεις του Βενιζέλου. Έχετε άντερα να τα βάλετε. Δεν έχετε, βρε άντερα, να το βάλετε. Δεν το έχει ο Χιλιτίδης, μου λέει. Τι? Δεν το έχει ο Χιλιτίδης, μου λέει. Καλά, εντάξει, τραγουδάτε. Είπε, η πιο ευνοούμενη ομάδα είναι ο Άρης. Να το βάλει, άμα να το ακούσει, να ησυχάσουμε. Γιατί λέει δεν το βάζουμε εμείς. Το βάλει ο Χιλιτίδης. Επόμενη γραμμή, αν το βρει. Αν το έχει. Ναι. Έλα. Έλα. Τι κάνουμε? Γεια σου, όνειρα, όνειρα, όνειρα. Έλα, ο Χρήστος από Χαλκίδα είμαι. Πήρα με χαμπάρι. Τζορντάν, τι γίνεται ρε με την ομάδα, ρε φίλε? Πρόστιμο, πρόστιμο και δρόμο μερικοί. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Υπομονή θα κάνετε. Που είδαμε λίγο παλίτσα εκεί, τα καταστρέψαν όλα, ρε. Υπομονή, υπομονή, φίλε. Μα τι λέει τώρα, κατάλαβες? Υπομονή θα κάνετε, έτσι είπατε. Βέβαια θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Δεν θέλω γκρίνια, δεν θέλω γκρίνια, υπομονή. Το προπονητή το στηρίζω πάντως. Κοίταξε, μπράβο, κοίταξε. Μπράβο. Και εγώ το στηρίζω, όλοι το στηρίζουμε. Μπράβο. Γκρίνια δεν έχουμε, αλλά ξέρεις κάτι, όχι, κάνουμε κριτική τώρα. Φίλοι. Όχι, όχι, στηρίξτε τον. Φυσικά θα το στηρίξουμε. Στηρίξτε τον προπονητή, παιδιά. Φυσικά. Κάντε υπομονή, στηρίξτε τον. Φυσικά, κάνουμε κριτική. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι μερικοί δεν πρέπει να παίζουν. Τζόρνταν, κάθε χρόνο τα ίδια, φίλε. Κάντε κάτι υπομονή, φίλε, από την Χαλκίδα. Υπομονή. Και στο τέλος τα χαλάμε τώρα. Τώρα πρέπει να τραβήξει αυτιά. Που δεν, τα παιδιά δεν ξέρω τι κάνουν. Βγαίνουν έξω, πίνουν ποτάτι. Να τραβήξει αυτιά πρέπει τώρα. Ποτάπι. Καλά, καλά. Τριγυρνάνε από εδώ και από εκεί. Καλά, καλά. Δεν έχουν το μυαλό τους στην μπάλα. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Έχουμε τους καλύτερους προπονητές, τους καλύτερους τεχνικούς διευθυντές. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω. Ο Σαβίδης έχει τρελαθεί, ρε Τζορντάν. Μια χαρά, έτσι, την... Έτσι, μια χαρά την έχει ο Σαβίδης. Αποτέλεσμα δεν βλέπει ο άνθρωπος. Βλέπει, βλέπει, βλέπει. 2-3-3 έφερε. Μια χαρά είναι ο Σαβίδης. Ταχώνει γερά. 2-3-3 είδε θέαμα ο Σαβίδης. Έχει σκάσει και ο Σαβίδης. Μια χαρά είναι ο Σαβίδης. 3-3 δύο φορές είδε. Σταμάτα. Πρέπει να πάρει κεφάλια τώρα ο Ντουντούρ, να ξέρεις. Εντάξει, τώρα πρέπει να πάρει κεφάλια. Πρέπει να πρόστιμο και στον πάγκο πολύ. Να μας ονοματίσει ποιοι είναι αυτοί οι τεμπέληδες εκεί πέρα. Δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες ποιους έλεγε. Δεν κατάλαβες ποιους έλεγε εσύ για την Χαλκίδα. Δεν κατάλαβες για ποιους έλεγε. Ποιους, ρε μαγκά, ποιους. Τον Μπερμπάτοφ και τον Κλάους έλεγε. Ποιους έλεγε, ρε. Και τον Τζαβέλα, ας πούμε. Που δεν έπαιζε χθες, βέβαια. Τον Μπερμπάτοφ και τον Κλάους έλεγε. Τον Τζαβέλα που δεν έπαιζε. Αν έχει παντελόνια και είναι άντρας μεγάλος, να βγει και να τα πει δημόσια. Όχι κάποιοι είναι μαριονέτες και χορεύτριες. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Και τον Τζαβέλα που κάποιοι δημοσιογράφοι φίλοι και τον κάνουν αβάντα. Τζαβέλα, αφού δεν το φάγατε πέρσι με τον Άγγελο. Να τον φάμε φέτος, δεν είναι. Άσε τώρα, ρε φίλε. Επαναστάτε εσείς. Άντε, επόμενη γραμμή. Τον Τζαβέλα. Α, διάλειμμα, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είστε τόσο γίδια ορισμένοι που γράφουν στις εφημερίδες ο Μπερμπάτοφ ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟ και το πιστεύετε. Αυτοκτονήσουμε από το λευκό πύργο. Με το κεφάλι προς τα κάτω έτσι. Ποιος το πιστεύει, εσύ? Κατάδια, κατάδια. Γράψτε ρε τύπο Τούντορ για ποιον το είπε, ρε. Το περιπατητή, τον Μπερμπάτοφ. Εγώ και βλέπω, τον Κλάους για αυτούς τους δυο το είπε. Εγώ βλέπω αλλά εχθές, δεν τους ονοματίζει όμως. Αν κάποιος διασώθηκε εκεί πέρα και από τους ήταν λίγο από τους καλούς, ήταν ο Τσιόλης. Αυτό που κράζεται τα δύο χρόνια ζεις όλοι. Αυτό τον αργό τον Τσιόλη, ρε. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ξέρει μπάλα τον παιδί. Τι να λέμε τώρα. Σύριαλ είναι, άσε με τώρα. Στόπερ τρίτος καλός είναι. Να πηγαίνει μπροστά ο ΠΑΟΚ, να βγαίνει στην αντεπίθεση οι τρεις. Ξέρει μπάλα, ηρεμεί και το παιχνίδι είναι ωραίος. Και να γιώνται μπέναλτι, να μεταφυρίζουν. Ο Κολάσα τελευταία στιγμή να κάνει τάγκλιν, ο Τζιόλης. Μακρινή παλιά έχει, ο Γκόλιθος είναι, κρατάει μπάλα. Το βάλουμε να κάνει βάρη με. Έλα φίλε, ο Γκόλιθος είναι, ναι. Πάμε. Ναι. Δεν πάει, επόμενος, ναι. Έλα. Έλα. Τι έγινε, ρε. Καλά, ρε. Κόρκο από Γιάννη. Από Γιάννενα. Ναι. Καλά ρε. Περπάτα. Τι έγινε με τον ΠΑΟΚ, τι αναμπουμπούλα ήταν αυτή περίεργη τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ότι ο ακροατής είναι χαζός. Επόμενη, ναι. Μάλιστα. Ναι. Αργός, όχι χαζός. Αργός. Ναι, αργός. Ναι. Έλα ραπ, Νίκος Παναθηναϊκός από Αθηνά. Γεια σου Νικολάκη, τι έγινε, φοβηθήκατε ότι θα φάτε 4 και διακόψατε το παιχνίδι? Όχι ρε σιγά, αυτό έγινε μετά τη διακοπή. Μόλις ανακοινώθηκε ότι δεν θα γίνει το παιχνίδι, έγινε το ντου. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτά σαν γλαμάρες τώρα. Τα τρώγατε 4. Τα τρώγατε.
Εντάξει, πώς σας έχει κάτσει τώρα αυτό ότι ο Ολυμπιακός είναι. Καλύτερη ομάδα, τι να λέμε τώρα. Προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα. Και να σε πω και κάτι, εγώ οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ήθελα να σας ξεφτελήσει κιόλας. Έλα μου, εντάξει, δεν πιστεύω να γινόταν κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ένα χι θα έρχονταν. Χι θα έρχονταν. Αλλά δεν είναι αυτή η αιτία που διακόπηκε το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι διακόπηκε εφόσον έπαιξε στα μεγάφωνα. Μπορεί. Χάνεσαι, ρε φίλε. Σε χάνουμε. Μ' ακούς? Μια σ' ακούω, μια σε κάνω. Δεν έχω καλό σήμα, συγγνώμη. Τι Vodafone έχεις, Panafone, τι έχεις, Κοσμοτέ, τι. Όχι, Wind έχω, δεν είναι εδώ πέρα το σημείο. Έλα να σου πω δύο πραγματάκια. Καταρχήν, για αυτό που λες, που λέει ο Τζόρνταν. Ποιο? Γεια σου φίλε, επόμενη γραμμή, δεν σε ακούμε. Ναι, χάνεται, έρχεται, ξαναχάνεται, σαν να έρθει, σαν καρδιογράφημα πάει. Ναι. Γεια σας. Γεια σου. Εγώ είμαι. Ναι κύριε εσείς. Λοιπόν, Δημήτρης από Σοχό, Αριανός. Σοχό. Έχει Αριανός εκεί πάνω. Φυσικά και έχει Αριανός, τι είμαστε εδώ πάνω. Ο Ναλμπάντης είναι από εκεί. Ναι. Από το Σόχο. Ο Ναλμπάντης, έτσι, μπράβο. Ο Ναλμπάντης, μπράβο, από το Σόχο. Το και ο Τζανδάρης είναι από εκεί. Ναι. Το Τζανδάρης είναι από εκεί. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, τι άκουσα ότι ο Άρης ευνοείται διαιτητικά στη Γάμα Εθνική. Ευνοήθηκε σε 2-3 μάτς, ευνοήθηκε τώρα. Ευνοήθηκε. Με την Καλαμαριά ευνοήθηκε ο Άρης. Δεν ευνοήθηκε, ρε φίλε. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη εύνοια. Πού ευνοήθηκε, σε ποια φάση? Στα γκολ εκεί πέρα που έβαλε. Φάουλ ήταν το ένα, δεν θυμάμαι και καλά. Φάουλ τι κάνει εκεί πέρα. Μου λες ο Πάουκ που ευνοείται στο μάτς με την ΑΕΚ που δεν παίρνει πέναλτι ΑΕΚ. Το είπαμε, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου. Το είπα εγώ. Άκου. Όχι, με μένα θα μιλήσει. Με το Πανετολικό, με το Πανετολικό. Άκου λίγο. Τα λέω εγώ όλα. Σοχαλή, άκου λίγο τώρα να σου πω. Σοχαλή. Σοχαλή σου λένε. Τι σοχαλή. Από το Σοχό. Άκου τώρα. Όταν λέμε εύνοια, δεν είναι μόνο τα πέναλτι και τον γκολ που θα κυρώσει. Είναι για κάποιες κόκκινες που έπρεπε να δώσει και δεν έδωσε. Για τον Αμάνταλο μιλάω τότε με την ΑΕΚ. Βέβαια. Ήταν πέναλτι της ΑΕΚ, αλλά προηγήθηκε τέτοιο αποβολή του Μάνταλου, ρε φίλε. Κάνει τάκλι πάνω στον Μπέλγα. Κόκκινη κάρτα είναι εκείνα, βάει 4 γκολ εκεί. ΑΕΚ, τελειώνει η ιστορία. Το πέναλτι που δεν είναι εκτός περιοχής. Εκείνο μαζί σου. Ευνοήθηκε, αλλά για άλλον, όχι για το. Φαντάσου, ευνοείται και είναι έκτος. Ρε φίλε, ευνοείται και είναι έκτος τώρα. Σε μια φάση ευνοείται. Καλά λέει ώρα το βέβαια. Ναι, καλά λέει. Ταιριάζεται εσείς, καλά λέει. Ναι, καλά λέει. Και δεν υπάρχει, θα πω κάτι. Όπως λέει, συμφωνώ και για τον περπατητή τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Το παλικάρι, αν ήταν ο Σαλπικίδης, δεν ξέρει να τριπλάρει ούτε δέντρο. Εσύ ας πούμε δεν τον ήθελε τον Μπερμπάτοφ, ήθελε τον Καπνίδη. Δεν τον ήθελε, φυσικά τον Καπνίδη ήθελα. Το Καπνίδη θέλει. Και τον Κόκε. Φίλε, ο Σαλπικίδης άμπαλος ξάμπαλος. Ο τρίτος σκόρερ του Πάου. Εσύ τώρα ξέρεις από μπάλα, έτσι. Ξέρει μια χαρά, ξέρει. Γι' αυτό την έστειλε και στη Γάμα Εθνική την ομάδα. Ακούς. Αν ο Σαλπικίδης στη θέση του Μπερμπάτοφ, θα λέγατε ο Σαλπικίδης. Καταρχήν δεν είναι στη θέση του Μπερμπάτοφ, καταρχήν. Ποιο Σαλπικίδη να μιλήσουν αυτοί. Δεν παίζουν στην ίδια θέση καταρχήν. Ποιο Σαλπικίδη, ρε, η προσφορά του Σαλπικίδη στον Πάο είναι πολύ πολύ μεγάλη τώρα. Ποια μίλησε για του Σαλπικίδη αυτή. Επειδή κρύθηκε στα αεροδρόμια. Κάτσε. Και πήρε τα λεφτά ο Γούμενο. Και τάβε για σουβλάκια και ζουτσουλάκια. Εμένα. Κάτσε λίγο. Α, τι να κάτσε. Και τα πήρε ο Ζαγοράκη τα λεφτά. Τα πήρε ο Ζαγοράκη τα λεφτά για να πληρωθεί ο άνθρωπο και άλλοι συμπαίκτε. Ναι. Εντάξει. Και τα πήρε ο χτύπησε τον πέναλτι. Ναι. Όταν του έκανε ορφανό τα δάχτυλα στο τελικό και είτε μετά τον κάνα πρόεδρο, δεν του πείραξε. Η προσφορά του Αλμπικίδη στον Πάο. Καραγεωργίου του πέρασε τη φανέλα στα μούτρα με τον Λεβαδιακό. Άκουρε, τον κάνα προποντή δεν του πείραξε. Τώρα τους πήραξε να μιλήσει ένα Πάο ξέρει για την προσφορά του Αλμπικίδη. Τι να μιλήσει. Εσύ να μιλήσει. Όχι να μα πει. Τον εσείς... Μπερμπάτοφ το χαϊδεύει ναι. Και τον έβριζε στον άλλο. Πρόσεξε. Τώρα πρόσεξε να δει. Και εγώ τον έκανα το Αλμπικίδη κριτική. Δηλαδή μισό λεπτό. Την αξία του, την προσφορά του δεν μπορεί να την αφήσει. Μισό λεπτό ρε, μισό λεπτό. Τον Μπερμπάτοφ τι να πω. Γλίστριδε σε φαγίζε. Μισό λεπτό. Το καλοκαίρι τώρα, τον Μάιο μήνα. Ναι. Σε κάνω μια ερώτηση και σε λέω. Με κάνει. Τι κάνουμε, ρε, εσύ ο Σαββίδης θέλει, είναι σε δίλημα. Να ανανεώσει το Σαλμπικίδη ή να φέρει τον Μπερμπάτοφ. Τι θα μου λέγε. Τον Μπερμπάτοφ. Ελώτε, τι δεν κολοτούμπα είναι αυτή τώρα. Το αποτέλεσμα, τι με δείχνει. Το αποτέλεσμα μιλάς λοιπόν. Το αποτέλεσμα. Ναι, το αποτέλεσμα. Κάτσε. Έφερε τον Μπερμπάτοφ και περιμένω εγώ να ανεβεί ο Πάο και επίπεδο. Φυσικά θα ανέβει. Τον Κλάους και τον Μπερμπάτοφ. Ανίδρωτος. Έλα ρε τώρα, Μπερμπάτοφ χθε όλη η ομάδα δεν τράβηξε. Έλα ρε τώρα. Απάτη. Έλα ρε τώρα. Σαν να βλέπω τον Κόκκι στο πού είναι ο φίλος σου, κάτσε πού είναι που, ο φίλος σου. Έκανε μου, τίποτα. Τι είναι φίλος μου, τι είναι που ο λέει ο λόγος ρε παιδί μου, έκανε φίλος. Τίποτα. Τι είναι αυτό. 100.000 παίρνει ο Κάτσε. Όταν ο Κάτσε πάρει 500 ναι, το χρόνο. Να τον κράξουν. Θα κρίνεται, ναι, ναι. Θα κρίνεται για 500 το χρόνο. Ο Αθανασιάδης πού ήταν που παίρνει 700. Ποιο είναι. Ο Κλάους πού ήταν. Πού ήταν. Πού ήταν, αυτό σου λέω. Όλοι ήταν απαράδεκτοι χθες. Άιτε. Όλοι ήταν απαράδεκτοι. Ο Αθανασιάδης, να ξέρετε.
Τον έχετε κάνει τον Αθανασιάκη, τον Μπερμπάτοφ, την Περταράδες. Είναι ρε φίλε, τώρα τι να κάνουμε, να τους ακυρώσουμε με μια άσχημη εμφάνιση τώρα, δεν γίνεται αυτό τώρα. Ρε παιδιά, δεν μιλάμε για μια άσχημη εμφάνιση. Αυτό, εχθές ήταν απαράδεκτη τώρα. Το παιδί ήταν τραυματίας, εντάξει. Το δικαιολογούμε πάνω σε αυτό. Ο Αθανασιάκης τουλάχιστον είναι υποξής, το έχουμε καταλάβει. Έχει βάλει κολάρες, έχει κάνει τον. Ο Αθανασιάδης, για να καταλάβεις ότι το παιδί έχει φιλότιμο, άσε τώρα που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει δεκάρει τον Μπερμπάντοφ ο άλλος, τον Μπακ περιφερειακό επιθετικό και σέντερφορ τον Κλάους. Και ο Πάουκ δεν μπορεί να αναπτυχθεί γιατί ο Μπερμπάντοφ είναι απάτη σχέτη. Απάτη. Και πάνε την μπάλα φουκαρά ο Τζιόλης στο Ροντρίγκες να την πάρει στο ένα με έναν. Έλα μου που ο Μίγας τον έχει κάνει τον Ροντρίγκες στο έναν έναν ταλατιού και έχει μπλοκαριστεί ο Πάουκ. Περπατάει ο Μπερμπάντοφ. Και τι κάνει ο Κλάους. Που να είμαι εγώ πατέρα του στο τζάκι, γιατί πω εδώ ρε βλάκα. Έτσι ακριβώς. Να είμαι πατέρα του Κλάους, τον πω. Παίρνει ο Μπερμπάντοφ 2 εκατομμύρια και περπατάει. Και γιατί βγαίνεις εσύ σε συμμετοχή αφού δεν το έχεις το αντικείμενο. Και πας να πάρεις την μπάλα να τη δώσεις και να κάνεις εσύ τον παοξή. Και ας σε βρίζουν εκεί πέρα 5.000 και άλλα εκατομμύρια στο καφενείο, ρε βλάκα να το πω. Να είναι γιος δικός μου. Κάτσε εκεί στιτό στην περιοχή και περίμενε ρε. Άντε ρε σαν χλαμάρα θα του πω. Σε βρίζουν που σε βρίζουνε. Αυτό θα του έλεγα. Κλάους, κορόιδο. Λέγε εσείς, μιλήστε για μπάλα. Για μπάλα εμένα δεν με μιλάτε εδώ ρε στην πόλη. Άμπαλι, έβγαλε άλλο καλύτερο παίκτη τον Μπερμπάντοφ και κρατάει ραδιόφωνο και τηλεοράσεις και εφημερίδες. Και πάμε στον Μπερμπάντοφ τώρα εγώ και λέω. Δεν τραβάει κανένα. Εγώ γιατί να τραβήξω, ρε. Τι να κάνω εγώ τώρα, το τέτοιο θα κάνω. Έλατε, να παίρνω εγώ 5.000 στο Μετρόπολη. Εγώ είμαι η φίρμα ο Σούπερ Σάρ, ήρθα εδώ και όλοι εσείς περπατάτε και εγώ τι να σας κάνω, βρε. Να πάρω εγώ 5.000 από το Μετρόπολη και να μην τραβάει η ομάδα. Περιμένω δηλαδή. Να κρυφτώ εγώ πίσω από τα μικρόφωνα. Περιμένει ο Κάτσε δηλαδή από τον Μπερμπάντοφ να παίξει μπάλα. Και ο Κάτσε σου λέει αυτό που παίρνει 2 εκατομμύρια εγώ γιατί να τρέξω. Αυτά που μας ο κάτσε λέτε, κύριε, ναι. Κόφτης είναι, χαμάλης είναι. Φυσικά, πού είναι λοιπόν, το χαμάλι εκεί που κάνει. Χαμάλης είναι. 0-0 ήρθε ο Πάο. Χαμάλης είναι. Ο άλλο τον πληρώνει να δημιουργήσει. Ναι. Του φάγατε τα λεφτά. Σουβλάκια και σουτζουκάκια. Και τον άλλο τον πληρώνει να εκτελέσει. Τι σημαίνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Άτσε με φύρε πέρα πέρα. Τον είδα και εκτελεστή που τον έβαλε νιάρι μετά. Πλάσαρε σαν την κόρη μου. Ναι. Κόρη μου να ήταν θα το βάζε. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Σα δουλεύουν 30 χρόνια χαϊβάνια. Έλα φύγε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε. Καλώς το. Ανηφόρησα στην τόπο την Κυριακή και μετά από χρόνια να δω λίγο έτσι ένα ματσάκι ήσυχο ήρεμο. Από όλα αυτά που είπατε, βέβαια, τα έχω διαπιστώσει κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Μπερμπάντοφ, ο οποίος είναι ένα σώμα πάρα πολύ δυνατό, τον βλέπαμε δίπλα μας. Ήταν έξω από την περιοχή μόνιμα. Μόνιμα. Εκεί μέσα στην περιοχή έχει θέμα. Φίδια. Αυτά τα έλεγε και ο Κόκκες στους άλλους. Εμένα μου αρέσει να παίζω πίσω, να δίνω καμιά πάσα. Χειροκροτούσανε τα γάρια εκεί πέρα. Χειροκροτούσανε. Χειροκροτούσανε. 3 με 4 μέτρα απόσταση έκανε. Την μπάλα την κατέχει, τον βλέπεις. Βέβαια την κατέχει. Αλλά άμα τρέξει, θα πάθει και άλλη δράση άμα τρέξει. Δεν υπάρχει να τρέξει. Δεν έτρεξε ούτε μία φορά. Δεν πρόκειται να μιλήσει αυτόν τον άνθρωπο. Και τον Αθανασιάδη τον βάζουν μέσα στην περιοχή. 2 φορές μπήκε μέσα στην περιοχή, κατά λάθος μπήκε μέσα στην περιοχή. Και έκανε 2 ευκαιρίες και τις έχασε βέβαια. Καλά, οι ευκαιρίες. Κοίτα τώρα. Οι ευκαιρίες τώρα χάνονται. Εντάξει. Ο άνθρωπος έχει ξεκουστεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν χάνονται. Απλώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον έβλεπες με ποιότητα περιπατητής. Έξω από την περιοχή, εγώ τον πήρα μέσα στην περιοχή και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βάζαμε γκολ. Το γεγονός που λέμε για τον Τζόλι, όντως ο Τζόλις, χωρίς να έχει την ταχύτητα που δεν την έχει ο άνθρωπος, έχει μια ποιότητα και μια ευκαιρία. Έχει ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, το βγάλουμε έτσι είναι. Ένας Γκαρσία αργός. Εντάξει, είναι αργός τώρα να πούμε, αλλά ξέρει μπάλα το παιδί τώρα, τι να λέμε. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το Γιώχανσον τον αργό τη ΑΕΚ, τον είδε κούρσα που έκανε και έκανε το πρώτο γκολ τη ΑΕΚ, 40 μέτρα κούρσα. Τον είδε. Το είδε. Είδε αποστάσει που έπαιρνε ο ποιοτικό Γιώχανσον. Εγώ δεν λέω ότι ο Τζιόλη είναι άπαλο. Άλλο λέω εγώ. Δεν με ακούτε. Εγώ λέω ότι ο Τζιόλη είναι παλέ. Έχει το στυλ του παλέμαχου. Το Γιώχανσον τη ΑΕΚ τον είδε που είναι αργό. Τα τελευταία 2 μάτς και περιοχή πατάει και μαρκάρει και πλάγια βγαίνει και ψηλά και χαμηλά και πρώτη πάσα. Και στην αντεπίθεση θα βγει και 3 φορές γιατί δεν βγει και ο Σιμόες. Το χαίρομαι! Τον χαίρομαι! Το Γιώχανσον τη ΑΕΚ. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Ακούτε το. Μπάω τα 2-3 τελευταία χρόνια. Πολλά λεφτά. Και 0 κέντρο. Όλη δουλειά είναι το δεκάρι, ρε. Και με κάτσε και. Μπράβο.
Το δεκάρι είναι όλη δουλειά, δεν δημιουργεί η ομάδα. Με Γκάτσε και με Γκολάσα επίσης. Τον Γκάτσε άστονα, ο Γκάτσε χαμάλης είναι. Φίλος, άκου τώρα να δεις. Χαμάλης. Όλη δουλειά, άκου. Αν τον έβλεπες χθες, έπαιρνε την μπάλα, την πετούσε 4 μέτρα και προσπαθούσε να τρυπήσει 3 παίκτες. Με το παίζει μέση. Γελούσε το γήπεδο για τον Γκάτσε, για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά το ζω αυτό. Άκου να δεις. Να τελειώσει λίγο τζόκο. Ναι, ναι. Πηγαίνω μια φορά στα 2 χρόνια. Χθες μετά το 80 δεν το πίστευα, ήμουν στη θύρα 7. Κλαίγαμε από τα γέλια. Ο Ζάιρο έκανε τα κουνάκια και είχαν την μπάλα στη γραμμή. Ο Κάτσε τον πήρε πύραυλο, πήγε να περάσει 5 παίκτες. Ο Μπερμπάτοφ μπερδεύονταν μόνος, δεν μπαίνει μέσα στην περιοχή και έκανε τα γκολ. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος όντως έπρεπε να ήταν μέσα στην περιοχή, τον έδινε στην μπάλα, έκανε κοντρόλ και η μπάλα πήγαινε έξω από το γήπεδο με το κοντρόλ. Γελούσαμε και κλαίγαμε. Εντάξει, αυτό το χθεσινό ρε παιδί μου. Τα έχω, έχω ξαναδεί τον Μπακ πολλές φορές. Μα τέτοιο χάλι μαύρο ποτέ. Ναι. Έλεγα, έτσι. Σύρκο παιδί μου, μεντράνο. Και όταν ακούω προπονητή, και κλείνω με αυτό που λέω, να αρχίζει να βρίζει, όχι να βρίζει, να κατηγορεί τους παίχτες του. Το έχασε το έργο. Αυτός ο προπονητής δεν έχει μέλλον. Τελείωσε, ναι. Δεν πρόκειται να αποδοσφαιρικά μιλάει. Να σου πω κάτι. Δεν θα στεριώσει. Να σου πω κάτι. Μία αγωνιστική θέση. Δύο αγωνιστικής. Προπονητής που τα βάζει με τους παίχτες. Τη μια μπαλαρίνες. Την άλλη δεν είναι άντρες. Δεν πρόκειται ρε αγόρι μου να έχεις μέλλον. Έξι. Βάλε το σορτσάκι του ΠΑΟΚ. Πάρ τη θέση του Μαλεζάκη του Βιτόρ. Και γίναμε 37 χρονών είσαι, καλύτερα άμα θα παίξεις. Πόσα χρόνια, ένα χρόνο συμβόλαιο έχει αυτός. Έχει φύγει και δεν το ξέρει. Ένα χρόνο συμβόλαιο έχει αυτός. Γιατί τα βάλε με τους παίκτες. Να σου πω, ένα χρόνο έχει συμβόλαιο. Ρε εσύ Τζόρνταν, θα κάνει Πάσχα το παλικάρι. Ένα χρόνο συμβόλαιο έχει αυτός. Ούτε μία σε εκατό. Κάν τον άλλα δύο χρόνια τώρα και πέταξε μερικούς έξω από αυτούς τους παίκτες. Για τον Τούτο. Βεβαίως. Για τον Τούτο μιλάς. Βεβαίως. Για τον Τούτο. Ναι, φυσικά. Δεν πρέπει να τους πει δηλαδή. Μπαλαρίνες ήταν, τι ήταν εδώ. Άνθρωπος. Χάθηκες. Και θα τον αφήσουν τώρα οι παίκτες που τους είπε μπαλαρίνες να στεριώσει. Θα φύγει νύχτα. Αυτές οι μπαλαρίνες θα τα κάνουν και στον επόμενο αυτά, να ξέρεις. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν θα τα κάνουν και στον επόμενο όταν δεν το γουστάρουν. Θα ήθελα να ξέρω αν άκουγε ο Μαρινάκης σήμερα την εκπομπή. Τι γέλια θα έρθει. Ναι, τι γέλια θα έρθει ο Μαρινάκης αν άκουγε την εκπομπή τη δικιά μας σήμερα. Θα καθόταν εκεί με τις πίτσες εκεί στο βαλαρίνα και αδελφή. Ναι. Τι θα σου κάνει, θα σου αποδώσει. Αν του μπουν το ραπτό. Άμα, άκου να δεις. Μπαλαρίνα και. Να τελειώσω. Ναι. Μπαλαρίνα και αδελφή είσαι, ρε. Ενώ είναι πρώτος. Τι θα κάνει, ρε. Θα μείνει. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ, αν του λέω τα ίδια και τα ίδια του υπάλληλου και δεν τα κάνει, είναι μπαλαρίνα και αδελφή και θα το πω. Και φίλε, δεν θα βγάλει άκρη. Επόμενη γραμμή. Δεν θα βγάλει άκρη. Καλά ρε Τζόρνταν, σου πάγω στα λοιπόν. Πρωτάθλημα στις μπαλαρίνες θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε. Με άλλο αφημί. Ρε σειρά για τη σφαγή κάνεις και εσύ την Κολοτούμπα. Ποια σφαγή? Εγώ και τη σφαγή της Κοζάνης και τη σφαγή του Πανετολικού και τη σφαγή όλων των ομάδων που σφάζει ο Ολυμπιακός. Και μόνο ο Παναθηναϊκός δεν πήρε σφυρίγματα φέτος. Και πάμε. Ρωτάω τις προάλλες, το διαβάσαμε. Πουλάει ο Μπερμπάτοφ. Πες τα Χρυσόστομα με την μηχανή. Ναι, το χαρακτηρίζει μηχανή με κάποιο άλλο μπροστά τον Κόκε. Μου τη φέραν πίσω, λέει, και τα βόδια, λέει, προχτές το χειροκροτούσαν. Τη λέρα, λέει, της παλιάς κατάστασης που έθαψε τον Άρη. Σωστό το μήνυμα. Καλά, ρε Τζόρνταν, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ μας ζάλιζες για ούμπαλα με τον ΠΑΟΚ και δεν έχεις, λέει, διαρκείας. Είναι δυνατόν? Κάθε χρόνο παίρνω τρία, στα λέω να τα ξέρεις. Ράπ, έλα από το Λεμαίδα, θα δούμε. Ένα κουβά διαρκείας εγώ. Πόσο τρελή ομάδα η Λίβερπουλ, νικάει εκτός Τσέλσι, Σίτι και χάνει εντός από υποδιέστερες ομάδες. Νίκος από Αριδαία. Είμαι Αριανάρα από το Λεμαίδα, λέει. Όντως οι παοξίδες είναι περισσότεροι. Αλλά τα κουμάντα των Αριανών στην πόλη είναι σεβαστά. Έλα, ρε, εντάξει, σε όλους, γιατί είναι ποντιάρες, λέει. Εντάξει, με κάτι κεφάλια να τρέμει ο κόσμος. Λοιπόν. Τελικά οι ράπι εκλογές της Νέας Δημοκρατίας διακόπηκαν πριν αρχίσουν, αφού λέει, ή αφού είχαν αρχίσει, λέει, για να δούμε αν θα τιμωρηθεί η έδρα. Ρε ράπ, τι προπαγάνδα κάνεις κατά του ΠΑΟΚ. Τυχαία στέλνουν τα μηνύματα, λέει, για τις εκλογές. Κάτσε με τους ανύπαρτους ηλικιωμένους που ήταν 1500 με το ζόρι στη Οβέρια. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Τέταρη στην Αρδέα, στο φίλο μου τον Τέταρη, τον Παοξή. Τον Τέταρη. Ναι. Καλλιτεχνικό Τέταρη, γιατί του μοιάζει τον Τέταρη. Τον Τέταρη μοιάζει. Ναι. Ο Παοξής. Βεβαίως. Φιλίες από πάλι. Και ποδοσφαιριστής παλιός. Καλώς. Ναι. Πού έπαιζε? Σε πολλά σωματεία. Ερασιτεχνικά και σε εθνική κατεύθυνση. Στο... Τέλος πάντων, μην πω. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Έλα, Κωστή. Έλα, καλέ. Έλα, Κωστή.
Κωστή, πριν που έλεγες για, για την Πτωλεμαίδα, για τον Εορδαϊκό. Ναι. Μήπως εννοούσες το Βιλανάκι. Το Βιλανάκι, ένα παιχτάρα. Μάλιστα. Αυτός δεν έπαιξε πολύ παλιά, αυτό είναι ο Νεορδαϊκό. Πιο πριν ήταν τα καλά παιχνίδια του Νεορδαϊκού. Κανδικιώτης, Κανδηλιώτης. Και Τακίδης ο άρα, πιο παλιά, ναι. Ο Τακίδης. Έλα, ναι. Τζόρταν, ο Ζάχος είμαι. Ο Ζάχος ποιος? Έλα, ο Ζάχος, ο Ζάχος. Πού είσαι, από πού? Από το Χάρτμπολ με ξέρετε. Α, ναι. Α, γεια σου Ζάχο, γεια σου Ζάχο. Είμαστε στο Χάρτμπολ. Ναι. Έτσι. Κωστή, ναι. Λοιπόν, επειδή μας έχουν μπρέξει στα ούμπαλα με αυτό του Παναθηναϊκού, θα σου πω κάτι. Λοιπόν, πέρσι ο Πάουκ όταν είχε χάσει 3-0 από την Τρίπολη και έφαγε εκείνο τον γκολ με τον πέναλτι που έγινε και μετά που έβαλε ναι, ναι. Το χέρι ο Γιαννιώτας, όλοι λέγανε, ναι, ναι. Εντάξει μωρέ, αφού έφαγε μετά 3. Ναι, ναι, ναι. 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 Τα λέμε όλα, έτσι ξεκίνησε και μετά, ναι. Την έπιασε με το χέρι, την κατέβασε, την έστρωσε, τη σούταρε, γκολ 1-0. Ναι. Ο Γιαννιώτας. Ακριβώς. Μπέναντι στην περιοχή 2-0 και μετά έπαιξε Πάουκ. Αυτό είχα. Ναι, το είπαμε. Ό,τι βλέπουμε λέμε φίλε. Έτσι έκανε. Άνα, μπρο, ωραία. Ναι, 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 ναι. Και στο τέλος μας έκανε και fair play με το τέταρτο κοινό. Ναι, ναι, ναι. Είδες τι είναι. Και μετά βγαίναν οι άλλοι στο φως και λέγανε ευνοήθηκε ο Πάο. Έξυπνοι άνθρωποι. Έξυπνοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να μας ξεβλέπουν. Έλα. Έλα, Τζόρνταν. Λοιπόν, μην τσιμπάς όταν σε λένε για αυτό που έχει ο Πάο στο γήπεδό του. Όταν σε λένε οι άλλοι για τον κόσμο που έχει. Άσε, τι να τσιμπήσω τώρα. Βγήκε τώρα το παλικαράκι από εκεί πέρα. Μα τσιμπάς και λες αυτό και εκείνο. Τι να γελάω εγώ εδώ τώρα. Έχει και εμείς επιστήμονες. Στον Ηρακλή και στον Άρη. Εγώ του είπα, ο Πάοκ όταν θέλει κάνει αποχή παν 3.000. Αλλά όταν θέλει κατεβάζει και 30. Εσείς μπορείτε. Δεν το εξετάζομαι από αυτή την άποψη. Απλώς σου λέω να πούμε ότι όλοι ξέρουν να πούμε ποιος κόσμος μπορεί να πάει στο γήπεδο άμα. Δηλαδή ποιος. Ποιοτικά και ποσοτικά. Άσε ποσοτικά θα πνιγούν όλοι. Αυτό το ξέρουν όλοι. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καλλιτέχνης και ο Κολυνδρός και τα λοιπά, αυτοί όλοι είναι πυρηνικοί επιστήμονες, Αϊνστάιν και τα λοιπά. Γέμισε από τέτοιους να πούμε εδώ η Θεσσαλονίκη. Ο Θόδωρος τώρα τελευταία έχει αρχίσει να διαβάζει, πρέπει να διαβάζει πολλά βιβλία να πούμε. Έχει ανέβει επίπεδο, μορφωτικό. Καλός είναι ο Θεοδόρης, καλός. Αναιρεί αυτά που έλεγε πέρσι, μ' αρέσει εμένα. Θέλεις, δεν θέλεις, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, εμείς θα βγούμε, έλεγε πέρσι. Θα σε φέρω και ακανέ από τις αίρες, με έλεγε. Εντάξει, εκεί μπορεί να έπεσε έξω και τα λοιπά. Δεν πειράζει, εγώ το γουστάρω γιατί, εντάξει. Ωραίος είναι, ωραίος. Εγώ το γουστάρω, ωραίος μου. Από τους λίγους ακροάτες που γουστάρω να μην τόσο πολύ. Είναι ενημερωμένος, είναι τοποθετημένος σε κάποιο κόμμα. Έχει άποψη, έχει χιούμορ, έχει ατάκα, ωραίος είναι. Άλλο, δικαίωμά του να πιστεύει ό,τι θέλει. Σου λέω ότι είναι ωραίος, δεν είναι σαχλαμάρας. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι, δηλαδή σήμερα μιλάει, κάνει και τα λοιπά, ώρες-ώρες έχει κάποιες κλάψεις προς το κακό, δηλαδή να πει κάποια πράγματα, δεν... Μερικές φορές ξεφεύγει ρε παιδί. Ζάχο, εγώ για να πιάσω αυτό το μικρόφωνο και να πω κάτι, πρέπει να είμαι 100% σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω κάτι αν δεν το γνωρίζω. Εντάξει, αγόρι μου. Βγαίνουν κάποιοι και λένε ρε παιδί μου, ας πούμε την άποψή τους, ας πούμε ότι θα γίνει έτσι. Δεν είναι, είναι η άποψή σου αυτό, δεν είναι. Σίγουρα είναι η άποψή του, η άποψή σου και τα λοιπά. Ναι, αλλά για να έχεις άποψη πρέπει να το ξέρεις το θέμα. Μα δεν το ξέρεις τι άποψη έχεις, φίλε. Εντάξει, εσύ που ξέρεις τώρα, αυτός που σε παίρνει στο τηλέφωνο, στο ραδιόφωνο, να πούμε, δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι και τι είναι και πώς είναι. Ναι, αλλά όταν το ίδιο θέμα το γνωρίζεις και εσύ, ας πούμε. Άμα το ξέρεις από μέσα, να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, σταμάτα, τελείωσε. Πάμε. Τέλος. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, κάνει τον κόκκινο με το σκυλί του Ανδρώνη για να γελάσουμε και να χαλαρώσουμε από εσύ. Κάτσε κάτω, Ρούτι. Κάτσε κάτω, είπα. Κοιτάει απάνω, το βλέπω, Ανδρώνης. Αρχηγιά, το βάζω πειθαρχία. Ου γλύφτη του λέω, γλύφτη. Γλύφταρε. Γιατί ρε να ξέρει κανένα δήμαρχο Αριανό στο Εσχίσε Χίρλε, στο Εσχισερό Ράφιο Καζαχιστάν. Θέλουμε και δήμαρχο, λέει. Θέλουν και δήμαρχο οι μετανάστες με 2.000 εισιτήρια χωρίς την επαρχία. Που 30 χρόνια διάβαζε μόνο Μπουζέτα Ντελασπορτ. Αριανό πρέπει να είναι αυτό. Καλά. Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι μια καραμέλα πάλι. Δεν έρχεται η επαρχία και δεν. Και δεν γεμίζει τούμπα. Εσείς που είστε εδώ και τα έχετε όλα και είστε οι πολλοί, ας πούμε, γιατί δεν γεμίζετε τα δικά σας τα κήπεδα? Διάλειμμα. Εδώ μας τα επιστράψαμε. Λέγε, τι θες να μου πεις? Για αυτούς εδώ πέρα που λένε, ρε παιδί μου, ότι η επαρχία γεμίζει την τούμπα. Ναι. Οι άλλες ομάδες εδώ γιατί δεν τα γεμίζουν? Οι ίδιοι επαρχιώτες παοξίδες
λένε για τους Θεσσαλονικείς. Όχι, όχι, οι ίδιοι επαρχιώτες σας τη λένε. Άκου τώρα. Έχουν βγει στο ράδιο και έχουν μιλήσει. Στην επαρχία και γνωρίζω εσύ ξέρεις καλύτερα. Και είμαι από την επαρχία, αλλά ζω τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος της επαρχίας αγαπάει πιο πολύ πάντα. Είναι πιο γνήσιος, ρε παιδί μου, και αγαπάει πιο πολύ τις ομάδες. Είτε του Άρη, είτε του Ηράκλη, είτε του ΠΑΟΚ που είναι πολύ περισσότεροι. Λοιπόν, όταν η επαρχία τώρα με αυτή την κρίση υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, ναι. Γιατί για να κατέβει ένας, ας πούμε, από τις Σέρες ή από τη Δράμα εδώ, κοστίζει, δεν είναι. Είτε είναι Αριανός είτε ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις τώρα τα αποφεύγει ο κόσμος. Δεν αντέχει, ρε παιδί μου, το οικονομικό. Γι' αυτό γίνονται αυτές τα γήπεδα είναι τόσο άδεια, να ξέρεις. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι. Ναι, όλα τα γήπεδα είναι άδεια. Μάλιστα. Γιατί το Ολυμπιακό, όταν παίζει Ολυμπιακός, δευτερόλεπτα, όταν παίζει Ολυμπιακός και είναι γεμάτο. Δεν στα πάνω λίγο. Ναύπλιο, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, ναι. Αλεξανδρόπολη, όλα του Καρασιά και από εκεί είναι. Εντάξει, είναι και από την Αθήνα, από το Λεκανοπέδιο, αλλά πολύ κόσμο από την επαρχία, ρε φίλε. Πάμε κόσμο, ναι. Ναι. Ναι, κύριε. Ναι, γεια σας. Καλώς. Ο Τάσος μου, Ηρακλήδας. Τάσος. Γεια σου, Τάσο. Κάνουμε καλά, είστε. Έλα, Τάσο. Χαιρετισμούσες στο Γιάννη. Εδώ είναι. Να σας πω εγώ τον MVP του ΠΑΟΚ. Τον MVP, ναι. Και να δω άμα συμφωνείτε. Ναι. Ο Γλύκος. Όχι. Τσιόλης. Ο Τσιόλης δεν θα ήταν, και ο Γλύκος ήταν καλός, ήταν καλός. Τσιόλης. Άσε τώρα με πεις τον Γλύκο τώρα. Τσιόλης. Και μια άλλη διαφορά. Ναι. Σε τι είναι καλύτερος ο Βέλιος από τον Μπερμπάτοφ. Στο σημερινό παιχνίδι. Σε σημερινό τώρα. Δεν ξέρω, δεν το είδα το σημερινό. Πολύ καλός αμυντικός ήταν σήμερα. Ήταν ο Βέλιος. Θέλει μια ομάδα. Ναι. Να του φέρει την μπάλα στο κουτί και με τη δύναμη που έχει μέσα στην περιοχή να εκτελεί. Όσο παίζει τον Ηρακλή και το στυλ του παιχνιδιού που ο Ηρακλής θέλει κόντρα επίθεση, γιατί είναι μικρή ομάδα, ναι. Δεν τον βολεύει τον Βέλιο, ναι. Ο Ηρακλής. Και ο μπαμπάς του Βέλιου μάλλον θα στεναχωριέται με το στυλ παιχνιδιού του Ηρακλή, αλλά έτσι μπορεί ο Ηρακλής. Γι' αυτό εγώ την τρίτη αλλαγή. Ναι. Την τρίτη αλλαγή. Και έντα κάτι νέο, ναι, θα σε ρωτήσω. Έβγαλε τον Τσιλιανίδη και έβαλε μέσα τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Μπασά. Ναι, τον Μπασά και έφυγα μετά, είχα δουλειά και δεν μπορούσα να δω. Εγώ στη θέση του Νίκου, του Άβελ, θα έβγαζα το Βέλιο, θα έβαζα τον Μπασά μέσα και θα πέρναγα τον Μπουλού τη Σεντερφόρ που είναι γρήγορος. Και θα χτυπούσα εκεί πέρα. Και τον Λουκίνα τι θα τον κάνουμε τέλος. Ο Λουκίνας δεν ξέρω, σήμερα δεν με βόλευε. Αν λες για το σημερινό, μπράβο, σήμερα, ναι, δεν με για, βόλευε. Το, ναι. Για το σημερινό παιχνίδι, λες. Αλλά μάτς τα οποία αμήνεται ο Ηρακλής στα 40 μέτρα πίσω και θέλει να βγει με ταχύτητα σε χώρους και τα λοιπά, με το Βέλιο μπροστά δεν ταιριάζει το στυλ. Το είδες το παιχνίδι καθόλου? Όλο. Το πρώτο ημίχρονο Βέλιος ήταν όλο στην άμυνα. Ναι, γιατί. Αμυντικός είχε γίνει. Γιατί έχει λείπει ο Λαζάρ. Ναι, ήταν και το παιχνίδι. Ο Μακρύς, ναι, ναι. Ο Μακρύς είναι πυγμάγος περισσότερο παρά ποδοσφαιριστής. Είναι πυγμάγος, γερό, ναι. Παιδί και τα λοιπά. Ναι. Ο Ρωμάνο είναι χαμηλών δυνάμεων. Δεν είναι, ναι. Ας πούμε πάνω κάτω και τα λοιπά. Και εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δυνατότητα του Ηρακλή. Δεν έχουμε και πολλές. Εγώ δεν έχω πολλές απαιτήσεις. Εγώ είμαι πολύ ικανό. Το Μπουκουβάλα που θυσιάζει για εκείνο το άλμα. Ο Μπουκουβάλας είναι Τσάκι Τσάν, είναι μαχητής. Είναι εντάξει. Εντάξει. Έγινε παιδιά, ευχαριστώ. Είναι μαχητής. Να σε καλά. Είναι μαχητής. Λοιπόν. Επόμενος κύριος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μέρα. Τι κάνετε? Καλά, κύριε. Είμαι ο Γιάννης από την Καστοριά, ο Έξης. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Ηρακλειδέας από Καστοριά. Αεξής. Όχι, Αεξής. Συγγνώμη. Μη με βρίζεις. Με την καλή έννοια. Εντάξει. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για τον διπλανό σου. Για πες. Τζόρταν. Έλα, φίλε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα σου πω, φίλε. Και τρία πες μου. Και όχι, δύο θα σου πω και δεν θα ξαναμιλήσουμε μαζί. Άντε πες, γιατί αμαλώσουμε. Όταν θα κοιτάς το αγκάθι που έχει στο μάτι σου, να το κοιτάς πρώτα το δικό σου και μετά σχολή σου. Είτε με την ΑΕΚ είτε με κάτι άλλο. Καλά, κάνουμε κουβέντα. Γιατί το αγκάθι που έχεις εσύ και αναφέρομαι την προηγούμενη εβδομάδα κάτι σχόλια που κάνεις για την ΑΕΚ και τα το αγκάθι που έχεις μέσα από σου. Όπως παράδειγμα, πες μου, δεν θύμισε μου. Ναι, κάτι σχόλια ειρωνευτικά για την δηλαδή, ΑΕΚ, κάτι τέτοια. Δηλαδή. Με κάτι άλλο να δεν μπαίνω στη διαδικασία, ξέρεις εσύ. Η ΑΕΚ έπεσε κατηγορία, τι να κάνουμε. Αγκάθι δεν είναι αυτό τώρα, είναι πραγματικό. Αγκάθι που έχεις εσύ στα μάτια το δικό σου, το δικό σου το θέμα. Είμαι πολύ περήφανος, φίλε, που είμαι σε αυτή την ομάδα φίλαθλος. Δεν έπεσα κατηγορία. Πρέπει να τα πούμε όλα. Τα καλά πρέπει να τα πούμε. Άκου να σου πω τώρα, θα σου πω. Άσε τα κράτα τα για τον. Ναι, να τα λες τα κράτα. Αλλά μην κάνεις ειρωνικά σχόλια για τους υπόλοιπους. Όχι, δεν κάνω. Τώρα, άμα βγει ένα αεξής και με κάνει καζούρα, θα του την πω. Γιατί είσαι φίλε, ειλικρινά θα σου το πω έτσι. Δεν με πειράζει. Την εικόνα και τη παρέα που μας κρατάει στη συντροφιά η εκπομπή. Τη χαλάς. Δεν δέχομαι από ένα ρε φίλε να με κάνει καζούρα ο οποίος είναι χειρότερος από μένα. Γιατί να με κάνει καζούρα, με κάνει ένα πιο καλύτερος.
Έχει ένα γκάθι, φίλε, στο. Άντε πάλι. Εντάξει, ρε. Ναι, ρε. Αυτό θα κοιτάς πρώτα του μπάσκετ. Και τι να κάνω, μου κάνω, δεν θα μιλήσω, δεν πρέπει να τον απαντήσω. Ναι, να μιλήσει με κάποιον όταν είσαι στο μικρόφωνο. Ναι. Και να μιλάς με κάποιον μόνο στο μικρόφωνο για αυτό που είναι. Όχι να έχει κλείσει το μικρόφωνο κάποιος και να σχολιάζεις εσύ για οποιαδήποτε ομάδα. Άμα δεν με πει συγκεκριμένα, μπορώ να καταλάβω τι μιλούσα. Τέλος πάντων. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Ναι. Τέλος πάντων και το ξεκαταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε τώρα. Έτσι ναι. Κάνεις. Τελείωσε. Το κόβουμε εκεί. Τέλος. Έληξε. Αυτή ήταν η άποψή μου για σένα. Ωραία. Τελείωσαμε ό,τι έχουμε να κάνουμε μαζί. Πάμε τώρα με τον Κώστα. Ναι. Κώστα, άποψή μου όσον έχει να κάνει με την βία. Πιστεύεις ότι φταίνουν οι οπαδοί, κατά τη γνώμη σου? Ποιος φταίει, οι φίλαθλοι? Γενικότερα, οι φίλαθλοι, εσύ κατά τη γνώμη σου, οι οπαδοί φταίνουν, έτσι. Από τη στιγμή που οι οπαδοί έχουν πάρει τη φύλαξη των ομάδων του γηπέδου, αυτό είναι κατάντια για την ελληνική κοινωνία. Συμφωνούμε. Εάν θέλουν να βοηθήσουν τους οπαδούς, μπορούν να τους δώσουν δουλειές στις επιχειρήσεις τους, οι πρόεδροι, όπως κάναν παλιά, πριν 30 χρόνια, 40, 35 χρόνια, 25 χρόνια, τους πέραν στα εργοστάσια, τους πέραν στα σούπερ μάρκετ, δουλεύανε. Τώρα λοιπόν τους παίρνουν και φυλάνε τα γήπεδα. Και εσύ πιστεύεις ότι. Και εσύ πιστεύεις τώρα ότι έχεις εσύ δει τις Bayern, τη φύλαξη στην Bayern, τις κάνουν οι οργανωμένοι της Bayern. Έχετε τρελαθεί τελείως. Περνάω και βόμβες Μολότοφ και κανόνια άμα θέλω. Άρα λοιπόν ο Αλαφούζος και οποιοδήποτε Αλαφούζος, εφόσον δεν προστατεύουν την ομάδα τους. Το προϊόν τους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Πάνε γκρεμιστούν τα γήπεδα. Λίγο με νοιάζει. Ας γκρεμιστούν. Το πρόβλημα το έχει αυτός ο οποίος έχει την ομάδα. Δεν μπορεί, φίλε, εν έτη 2015 σε μια ευρωπαϊκή χώρα τη φύλαξη των γηπέδων στην Άλβα Εθνική να την έχουν πάρει εργολαβία οι οργανωμένοι. Γιατί δεν έχουν μεροκάματα. Το κατανοώ το πρόβλημα. Αλλά αν θες πραγματικά να είσαι οργανωμένος και να κάνεις τη δουλειά σου, δεν απερνάει τίποτα μέσα. Το κατάλαβες? Συμφωνούμε. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί που το πάει. Που αν την κάνει καλά τη δουλειά. Εγώ διαφωνώ, ρε φίλε. Αυτός διαφωνεί. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι τη βία την προκαλεί αδικία. Ναι, καλά. Ο ηθικός αυτούργος θα ιδεύτερη είναι τώρα τα παιδιά που φανατίστηκαν. Τώρα που πάνε τα παιδιά από ένα σύνδεμο στον άλλο και σκοτώνονται, ας πούμε, και εκεί ένα μάξι. Άλλο εκεί τα παιδιά, μέσα στο γήπεδο. Φταίει αδικία, ας πούμε. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, χτες, ας πούμε, που έγινε φασαρία στην Τούμπα 60 άτομα, φταίει αδικία που δεν έδωσε το Πανατολικό Πέτρο. Όχι, του Παναθηναϊκού με του Ολυμπιακού τι έφταιγε, για πες μας. Τι ήταν? Όχι, του Κωστήρου. Ότι το πήρε το Βαρδινογιάννη την εργολαβία ο Κόκκαλης και ο Μαρινάκης και δεν έχουν αυτοί. Ξέρουν ότι είναι ο δυνάστης της χώρας, τόσα και τόσα γίνονται συνέχεια και θέλει να βγάλει τα αποθυμένα του άλλο. Επειδή έχει σκάσει. Και όπου παίζει ο Ολυμπιακός, αυτό συνάντα. Αν πραγματικά θέλανε να καταπολεμήσουν τη βία. Δεν το θέλουν. Θα συμφωνήσω εν μέρη με τον Κώστα, όχι απόλυτα, εν μέρη έχει και ένα δίκιο. Θα ξεκινούσαν πάνω απ' όλα από άλλα πράγματα και όχι από τους οπαδούς. Θα ξεκινούσουν και από τους δημοσιογράφους, θα ξεκινούσουν από αυτούς τους ίδιους τους προέδρους που δικούν τις ομάδες και από τη γάγκρα των δημοσιογράφων. Εδώ σε πουλάνε τρέλα οι ίδιοι, ρε παιδί μου, Ολυμπιακοί, και σου λένε: κοίταξε, εμείς λέει ξεφύγαμε από αυτά. Δεν βλέπεις επεισόδια τέτοια βία, δεν έχουμε εμείς. Τι να έχεις βία, ρε, που όλα τα παίρνεις εσύ. Δεν εννοείται δημοσιογράφοι να γράφουν και για τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα στις εφημερίδες αυτά που γράφουν. Ένα. Δεν καταδικάστηκε ποτέ κανένας για όλες αυτές τις αηδίες που γράφουν. Στα μικρόφωνα, το τι λένε και τι κάνουν. Παρακολουθώ αρκετές εκπομπές. Και να σας πω και ονόματα. Και μάλλον να πω κάτι πολύ πιο παλιά που έγινε πρώτα. Γιατί έγινε όλη η φάση τότε με τον Ντέμι που πήγε και έγινε όλη αυτή η μανούρα τότε. Γιατί δεν το βοήθησε κανένας τότε που λέγανε ότι θέλανε, αν θέλανε να κάνουν κάθαρση. Και όλοι κρυφτήκαν από πίσω. Κανένας, τίποτε. Γιατί βόλευε και το πολιτικό σύστημα που επικρατεί στη χώρα και όλους αυτούς τους βολεψάκηδες στην πολιτική για να γίνεται όλο αυτός ο ντόρος. Τον Ντέμι δεν το βόλευε πριν πάρει την ομάδα, δεν το βόλευε να κάνει. Συγγνώμη λίγο, να ακούσετε και κάτι άλλο. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, όταν ανακοινώθηκε ότι δεν θα γίνει το παιχνίδι, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ανάψανε καπνογόνα, αλλά ήταν στην κερκίδα πάνω. Χωρίς λόγο και δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα ΜΑΤ μπήκαν στο γήπεδο ενώ δεν ήταν κανένας οπαδός μέσα και αρχίσαν να πηγαίνουν προς τους οπαδούς. Δεν υπήρχε λόγος να πάει. Και δεν είναι λόγος για τα ΜΑΤ και για την αστυνομία τόσα χημικά που ρίχνουν στα γήπεδα τα μπάνς. Τα καλά τα παθημένου. Μπαμ. Χημικά.
Γιατί. Γιατί τα, γιατί τα χημικά. Ναι, θες απάντηση. Θες απάντηση. Ναι, πες μου. Δική μου απάντηση. Δική μου απάντηση. Εγώ απάντηση που θα την πω και εγώ. Πες μου εσύ. Άμα δεν πάνε με τα χημικά, πώς θα πάνε. Δεν με κατάλαβες. Έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα, πίστεψε με. Στάσου. Πηγαίνω σε πολλά γήπεδα, η χρήση χημικών τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι ανεξέλεκτη και δεν υπάρχει και λόγος. Άκου πως δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Με τη χρήση, χημικών εξουδετερώνεται ο αντίπαλος. Ωραία. Ναι. Μπορεί, να πάθει, ζημιά τα πνευμόνια του, η καρδιά του, μπορεί να πεθάνει κιόλας. Όμως η κοινή γνώμη δεν βλέπει τις κυβέρνησεις, την αστυνομία να χτυπάει τον μπάτσο γουρούνιο δολοφόνο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αν πάει η αστυνομία να κάνει καταστολή μες στη μανούρα, φοβάται ο εκάστοτε πρωθυπουργός και υπουργός, ξέρω εγώ ο Μπαγλαμάς ποιος είναι εκεί, μην έχουμε κανένα νεκρό και έχουμε πάλι κανένα Γρηγορόπουλο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εγώ ρώτησα. Δεν στα λέω εγώ από μένα. Τα βγάζω από το μυαλό μου. Λέω γιατί χημικά. Γιατί λέει στις δημοκρατικές κυβερνήσεις το ξύλο με τον γκλόπ και τα λοιπά χτυπάει αρνητικά. Φάει τα χημικά σου. Πέσε ξερός κάτω και δεν σε έδειρα. Σε φυτίλιασα. Δεν σε σκοτώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκοτωθείς. Ενώ αν έρθω μάχη με σώμα με σώμα, σε δίνω μια μπουνιά. Σκοντάφτης, πέφτεις πάνω στο κεφάλι σου. Ήρωας ο οπαδός, φυλακή ο αστυνόμος. Λοιπόν, είναι τακτοποιημένα μια χαρά. Να σε καλά. Έγινε, να σε καλά. Yeah. Πάμε για να πάρουμε και αυτές τις δύο και να πάμε στους έξι τελευταίους. Εκτός από το τέλος. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. 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 Τι κάνουμε. Καλά, φίλε. Παναθηναϊκός. Ωραίος. Θεσσαλονίκη, ερωτικός μετανάστης. Σογάμπρος. Ναι. Εντάξει, όχι ακριβώς, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, για το παιχνίδι προχθές. Καταρχήν, είναι στημένα μέσα από τον Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο, να φάνε τον Αλαφούζο ή φοβούνται. Όχι. Ναι. Όχι, φίλε, δεν έχει να κάνει να φάνε τον Αλαφούζο. Να φάνε τον Αλαφούζο και να έρθει ποιος. Άρα τι φοβήθηκαν, την Τεσσάρα. Όχι, καμία Τεσσάρα δεν φοβηθήκαν. Τα τελευταία χρόνια δέστα. Ποια είναι τα παιχνίδια μας. Σήμερα θα την Ολυμπιακός. Πες μου το λόγο. Τώρα θα την έτρωγες όμως. Μπορεί. Είναι καλύτερη, είναι ναι, καλύτερη ναι, φίλε, η Παλασάγκας. Δεν διαφωνώ. Είδες και εσύ. Ήρθες, σας πήρε 0-2. Έτσι, τελείωσε. Ήταν καλύτερη. Γεια σας. Έτσι. Ούτε είπες τίποτα. Τι να πω. Ούτε είπες τίποτα. Ναι, ήταν καλύτερη ομάδα. Πώς έφτασε αυτό το σημείο ο Ολυμπιακός να κάνει αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Φυσικά. Ναι, α, μπράβο. Αλλά αυτό είναι άλλο. Το μαζί σου. Ναι. Τελειώνει αυτό το κομμάτι. Δεν κάθισουμε να συζητήσουμε τώρα. Έχει ομαδάρα. Τι να λέμε τώρα. Καμία σχέση τώρα. Μιλάμε για χωριά τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μιλάμε για τα χωριά. Αγιονέρη και τέτοια πράγματα μιλάμε αυτή τη στιγμή σε Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Καταρχήν το έχει δομημένο έτσι σχέδιο όλο το ποδόσφαιρο που όλοι και όλα δουλεύουν για πάρτι του. Α, μπράβο. Τι να πω, μετά τι να πω, πού να αρχίσεις. Γι' αυτό σου λέω πως έφτασε τόσα χρόνια. Δεν γίνεται, φίλε. Πώς έχουμε, 20 μηνός. Δεν γίνεται να έχεις 36 εκατομμύρια έσοδα και να πάνε να χτυπήσεις. Εγώ το πρόβλημά μου ξέρεις ποιο είναι. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός ένα project. Σου λέει, σαν Παναθηναϊκός, ξεκινάμε τα πιτσιρίκια μου. Πάμε πρώτη χρονιά, έχω φύγει από τη Θεσσαλονίκη, έχω κατέβει Αθήνα, πάω και βλέπω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Βόλου Κύπελο. 15.000 κόσμου μέσα να γουστάρει. Γιατί μου το αλλάζεις το project. Ό,τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ φέτος, να ξέρεις, έτσι. Το τριετές και αυτά και το ένα δεν και το άλλο. Έχουν υπομονή. Γραφική γίναμε. Του χρόνου και εσείς το ίδιο πράγμα θα πείτε. Πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Πού πάμε να πάρεις πρωτάθλημα, ρε φίλε, από ποιον? Αν δεν αλλάξει ΕΠΟ, δεν παίρνεις τίποτα. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, εγώ φίλε δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Έκατσε φέτος να πάω να δω μετά από δύο χρόνια ένα ντέρμπι. Έκανε τις δουλειές μου έτσι να πάω να δω γιατί δουλεύω συνέχεια. Έκατσα να δω μετά από δύο χρόνια ένα ντέρμπι και δεν έγινε. Ναι. Και δεν έγινε. Δεν είναι. Είναι στημένο τους Παναθηναϊκούς γιατί θρέφεις αυτό που λένε, πώς θα λένε τη φράση με το φίδι στον κόρφο σου και τα λοιπά όταν δεν υπάρχει διοίκηση. Θυμάστε κάτι χρόνια και εσείς αμπαουκτήτες με την Παρίζη Ζερμένη και τα λοιπά με τα επεισόδια και τα λοιπά. Όχι, μόνο δεν τέτοια θυμόμαστε. Μπράβο. Όταν δεν υπάρχει διοίκηση, όταν δεν υπάρχει. Θα υπήρχε ο καπετάνιος, θα μου πούνε και μπορεί να βγει ένας βάρος και να μου πει α, είναι βαρδινογιανικός αυτός.
Ποιο Μαρτινέγκα. Κοίταξε, εκ του αποτελέσματος όπως λέει ο Ραπτόπουλος, ας πούμε, καπετάνιο θα λέτε και θα κλαίτε. Ναι, καμία σχέση. Ναι, τι να λέμε τώρα για καπετάνιο και το ένα το άλλο. Έχω ζήσει στιγμές σαν Παναθηναϊκός να πούμε, που ήταν μέσα στο γήπεδο, ζήσαμε Σαραβάκου, ζήσαμε Βαζέχα, ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Τον κατηγορούνε τον καπετάνιο οι Παναθηναϊκοί γιατί άφησε τους άλλους να γιγαντωθούν. Όχι, όχι. Δεν τάιζε τη γύρα 10. Δεν τάιζε τη γύρα 10. Μπράβο, 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 πέστα. Δεν... πέστα. Πάμε. Α, μπράβο. Τα λέμε. Άμα τους τάιζε μια γαλά ήταν. Δεν τους τάιζε. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, καλά είστε? Γεια σου Γιάννη, καλά. Πώς να είμαστε, πες. Λοιπόν, για το προπροηγούμενο Τζόρνταν, εσύ έχεις αγκάσει αυτό, σας βγάλει τη τσίμπλα από τα μάτια του, να δει την ομάδα του, αν είναι ευχαριστημένος από αυτά που βλέπει. Ειδικά που έχουν όραμα, αυτοί ήρθανε, ναι, θα κάνουν την Αγία Σοφιά, ακούς. Αλλά Τζόρνταν, όταν, όταν Τζόρνταν εσύ δεν τον βάζεις τρία μπαλάκια στο ημίχρονο, στο μεταξύ μας παιχνίδι, φυσικά θα σου λέει, μέσαξε γιατί στη φάση του κάτσε με τον Σιμώας. Όταν εσύ ρε πάω... Εγώ δεν δέχομαι τώρα άλλος αεξής να μου πει έχω 14 πρωταθλήματα. Καταρχήν έχεις άλλο αφημί. Δεν έχεις πρωτάθλημα. Καινούριος είσαι, παρθένος είσαι. Έτσι, σωστός. Όταν εσύ ρε πάω στο ημίχρονο μέσα στη Τρίπολη, δεν προηγήσει 0-3, αυτά θα ακούς τώρα. Έτσι. Όταν εσύ ρε πάω και ρίχνεις τον Παναθηναϊκό 5 γκολ και σταματάς στα 3, αυτά θα ακούς τώρα. Δώσαμε τροφή σε όλους τώρα, να λένε φυσικά. Ακριβώς. Βγήκαν τώρα όλοι, ο άλλος ο είδος προς εξαφάνιση. Ασχολήθηκε με τον Πάο γιατί είχε 8.000, είχε λέει 3.000. Εσύ ρε πόμπιζε στο μάτι της χρονιάς, πώς είχε το Καφτατζόγλιο. Το μάτι της χρονιάς έπαιζε, έναν αγώνα, ο Πάο, να κερδίσει το Πάο, αυτό σου είναι. Οι άλλοι παίζουν με το Σιδηρόκαστρο, με το Προβατάρι, με την Καβάλα. Εγώ του είπα, ο Πάο, ξύσαμε, αν σφυρίξει, μπορεί να κατεβάσει 30.000 στον δρόμο. Εσύ μπορείς. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτούς. Κακό και ασχολούμαστε, αλλά δεν είναι τρεμή να ασχοληθεί και εσύ όταν βγαίνουν και σε προκαλούν. Έτσι δεν είναι, και καλά κάνει που του ταχώνει. Για ρε παιδί. Και να συνεχίσει να του ταχώνει. Τι λέει και Παύλα. Δεν μου λε τώρα. Άμα ήσουν ο παδό του Πανετολικού, θα ήσουν αδυσαρεστημένο από τη διαιτησία. Εγώ να σου πω πω δεν είδα κανέναν Πανετολικό να διαμαρτύρεται. Τελείωσε. Ο παίχτη τυπιόταν γιατί έχασε αυτή την ευκαιρία παρά γιατί δεν δόθηκε πέναλτι. Αυτό είναι. Φάουλ ήταν. Έπεσε πάνω του. Έπεσε... Ακριβώς έπεσε πάνω του. Yeah. Εγώ δεν τον παίξα τραβάει τα μαλλιά γιατί έχει αυτή τη φάση. Και δεν είναι για μαρτύριο, δεν είναι για πέναλτι. Δηλαδή, να το δούμε και αυτό μέσα στην Τούμπα να πάρει πέναλτι ένα τέτοιο, να γελάμε όλοι, να λέμε πόσο ανύπαρκτοί μας είναι. Έχει κολλήσει η καραμέλα ότι εμείς παίρνουμε σφυρίγματα, ότι εμείς φάζουμε όλες τις ομάδες και θα σου πω τώρα εγώ για τις σφαγές. Μέσα Γιάννενα στο 4-1-0, στο 7 πέναλτι για μένα δεν το δίνει. Κόκκινη κάρτα του Ζάιρο, α τα πει. Τα λε αυτά με τι κάρτε. Με την Ξάφη, πρώτο παιχνίδι. Ναι. Πέναλτι για τον Πάοκ στο 0-0. Χέρι, τίποτα. Τίποτα. Με Παναθηναϊκό, το πέναλτι που ήταν στην περιοχή. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ, δεν ήταν πέναλτι. Στο 13 του 10 τι ήταν εκείνο. Ε? Ναι. Μάθατε τώρα εσείς, μόνο εμείς να πούμε σφάζουμε στις άλλες ομάδες και μόνο εμείς παίρνουμε σφυρίγματα. Ναι. Αυτά που δεν παίρνει ο Πάοκ δεν τα λέμε, δεν τα βλέπουμε. Αλλά σου είπα, φταίει ο Πάοκ, δεν φταίει κανένας άλλος που τους δίνει τροφή. Ναι. Έτσι. Τους δίνει τροφή. Τώρα για το χθεσινό μας. Ρε Κωστή μου, θα έχεις τώρα βήσει για το χθεσινό μάτς Μπερμπάτοφ και δεν ξέρω και το άλλο. Ποιος ήταν η θέση να πει για κρυφέντας. Ο μεγάλος Σιόλης, αυτό που φωνάζω δύο χρόνια και λέω είναι... Ο μόνος, ξέρει μπάλα το παιδί. Ο άμπαλος, ναι. Ο άμπαλος. Εφτά προπονητές άλλαξε αυτός ο παίκτης στον ΠΑΟΚ. Βασικός πάντα. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Η εθνική άλλαξε τρεις προπονητές. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε ο Πάο και η εθνική μου. Εγώ το γουστάρω το Τζιόλι γιατί το παιδί δίνει, κάνει κατάθεση ψυχής, να ξέρεις. Πάντα, πάντα είναι 8-7, 8-7 εκεί. Ποτέ δεν θα είναι άχρηστος. Κατάλαβες. Καλά, είναι το παιδί. Πάτε το Τζιόλι εσείς. Να βγαίνει ο Βεργέτης. Και τους λέω με παραδείγματα. Πρόπερση η ομάδα, τον στείλαμε στην Τουρκία δανεικό, διαλύθηκε η ομάδα. Να βγαίνει ο Βεργέτης τέταρτος και σε θέμα της μπαλαρίνας τώρα. Μπαλαρίνας. Μπράβο στο Τούντορ που είπε και ψήφι μπαλαρίνες. Και αν πρέπει κάποιος νύχτα να φύγει είναι αυτοί οι κύριοι που παίζουν στο χορτάρι μπάλα. Τελείως. Και εκεί επιτέλους στην ΠΑΕ να ευαισθησιοποιηθούν και να βάλουν και ένα πρόστιμο. Έτσι. Πρόστιμο. Όχι μόνο να ταρπάζουν. Έτσι. Όλοι είναι καλοπληρωμένοι. Δεν ξέρω. Ταρισμένοι, ποτισμένοι όλοι τους. Το ανώτερο. Πρόστιμο έτσι. Κύριε. Αυτό που είδαμε χθες είναι εδώ στην Καμαγκράτη Arbeit Verweigerung. 29 του μηνός τα λεφτά όλα μέσα ρε. Ξέρεις θα πει. Αργούμε να εκτελέσω τα εργατικά μου καθήκοντα σημαίνει αυτό στη μετάφραση. Arbeit Verweigerung λέει εδώ στη Γερμανία. Άκου νύχτα, νύχτα θα φύγετε εσείς όλοι και στο κορτάρι που παίζετε μπάλα και όχι ο Τούντορ.
Θα μείνει ο Τούντορ. Θα κάτσει τώρα μέχρι τον Μάιο, όπου και να τερματίσει ο ΠΑΟΚ. Βρε, τώρα πρέπει να τον κάνουν κι άλλο συμβόλο. Ακριβώς, τώρα να βγει η διοίκηση να τον βάλει πλάτες. Σε όποιον αρέσει, όπως έκανε στο αγοράκι με Σάντος. Έτσι. Και μετά να τον πει καθάρισέ τους εδώ τώρα. Τι είναι αυτή, ποιοι είναι. Ε, τι τώρα, τρελαθούμε. Κατάλαβες. Έτσι. Και μην αφήνεις κανέναν καλά που σταχώνεις εκεί πέρα. Εγώ μόνο αυτοί δεν κάνεις και με εμάς. Τώρα επειδή είμαι λίγο, επειδή είμαι λίγο χουβαρτάς, τους γάβρους τους δίνω τρία κολαβάτσου. Όποιος θέλει να μπουγκάλει ουίσκι τον κερδάνω στα μπουζούκια. Και κλείνοντας ένα τελευταίο, εκ μέρους του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μου είπε να σας μεταφέρω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Ο Μητσοτάκης λέει καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είναι κατάντια στην πόλη αυτή να χαίρονται οι Αργιανοί με την αλλαγή του Κόκε και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ και είναι κατάντια για την πόλη αυτή. Στην άλλη την πόλη οι Βάζελοι με τι χαίρονται. Περίμενε. Είναι κατάντια. Να περιμένετε αύριο να φάει 3 γκολ και 4 Ολυμπιακός για να χαρίσει. Στη μεγάλη την πόλη κάτω της Αθήνας. Πάμε τώρα στον τελευταίο ακροατή και άσε τώρα στην πόλη της Αθήνας. Χορτασμένοι. Εκείνοι με τι χαίρονται. Με τι χαίρονται. Με πρωταθλήματα. Τι πρωταθλήματα. Αυτοί που δεν τα παίρνουν με τι χαίρονται. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Αλέξανδρος από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα από παλιά, ένα γεγονός, γεγονός όμως. Ο Ολυμπιακός τότε στη Ριζούπολη, με όλα αυτά που γίνανε. Το 3-0. Το 3-0, που έπρεπε να χάσει ο Παναθηναϊκός με 3 γκολ διαφορά μόνο για να χάσει το πρωτάθλημα. Με 3 γκολ και πάνω. Εάν έβαζε ο Παναθηναϊκός γκολ και γινόταν πήγαινε στα 2, παίζανε μπαράζ, μου φαίνεται και με τη Βαζελίνη στον πάγκο λες τώρα, με τις βαζελίνες, με τη φυσούνα που μπήκανε μέσα και τους πείραξαν τα ψάρια αυτούς. Που μόνο ο Μπασινάς πρόλαβε και βγήκε για ζέσταμα εκείνο το απόγευμα. Και αυτό επειδή δεν το προλάβανε, με το που είδανε ότι βγήκε ο πρώτος, κλείσανε τη φυσούνα και τους υπόλοιπους τους κυνηγάγανε και τους κλείσανε στα αποδυτήρια. Σκίσανε φυσούνες, πετάγανε πέτρες, πετάγανε οτιδήποτε. Το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από μία ώρα. Με τρομοκρατία, βέβαια. Για να χάσει ο Παναθηναϊκός και να χάσει το πρωτάθλημα. Η τιμωρία του Ολυμπιακού την επόμενη χρονιά, ξέρετε ποια ήτανε. Θυμόσαστε. Για βοήθα λίγο, δεν θυμάμαι. 150.000 ευρώ και 3 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Ούτε μείον 3, ούτε μείον 13, ούτε τίποτα. Βάζελε να σου πω κάτι. Να μου πεις ό,τι θέλεις. Και εσύ δεν πας παρακάτω όμως, ρε φίλε. Όχι. Άνοιξε ο Ολυμπιακός τον ασκό του Ρεόλου εκείνη την ημέρα. Και εσύ δεν πας παρακάτω. Εσύ κοπάνησες τον Ευθυμιάδη από τη Δράμα το διαετή, ρε φίλε. Ναι. Ξέρεις τι τιμωρία είναι αυτό. Να τιμωρηθώ. Υποβιβασμός είναι ρε φίλε. Ξέρεις τι αυτό που είπες πριν, η ατιμωρησία και η αδικία δημιουργεί τη βία. Το είπες και ήταν πολύ σωστό αυτό. Βέβαια, αυτό είναι. Ο φανατισμός γίνεται από την αδικία. Όταν το πρωτάθλημα. Ξέρεις τι μου είπε ένας Ολυμπιακός σήμερα, περιλήθηκα στο γέλιο μου. Λέει, εμείς λέει, φύγαμε από αυτό το κομμάτι. Βλέπεις άλλο να κάνουμε επεισόδια. Άκου τι μου είπε, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνω. Τα παίρνεις όλα του, λέω. Με σκάει τώρα, με τρελάνε. Ναι, δηλαδή, και τι με ποιον να τσακωθείς. Μόνο σου, τσακώσου. Μπες μέσα στο καρασιάκι και πλακώσου. Γιατί τα παίρνω όλα, κάνε φασαρία. Βέβαια, μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, ναι. Αυτό, εκεί θα φτάσουν στο τέλος. Δεν θα έχουν με ποιον να ασχοληθούν, γιατί έτσι εκεί έγινε. Εκεί καταντήσαμε, να μην υπάρχει δεύτερος. Γιατί δεν υπάρχει δεύτερος αυτή τη στιγμή. Η απόλυτη ξεφτύλα είναι το ελληνικό ποδοσφαιρό. Η απόλυτη ξεφτύλα. Και ασχολούμαστε. Είχε προχθές το Ρεάλ Μπαρσελόνα, το ντέρμπι που δεν άνοιξε ρουθούν, έφαγε 4 η Ρεάλ. Ποια η Ρεάλ. Φίλε, αυτό είναι οι Ευρωπαίοι, εμείς δεν είμαστε τώρα. Μην. Και δεν άνοιξε ρουθούν. Φίλε. Και ήμουνα με τον Πιτσιρικά, με τον μικρό, να πάμε να δούμε τον ντέρμπι και μου λέει είναι δυνατόν. 10 χρονών, είναι δυνατόν. Ρε, αυτή η διαιτητή ησυχία σα πάει στη Βέρεια τώρα. Τον Ball Boy τον δίνει την μπάλα και την πετά έξω και εδώ δίνει μια κάρταρση. Ναι. Η απόλυτη ξεφτύλα. Τον άλλο που πετάγανε τις προάλλες της Λάρισας έξω από το γήπεδο. με το τον πετάξανε τον παίχτη που θα μπορούσαν να τον τραυματίσουν και όλες τις τραυματιοφορείς της πλάκας. Πράγματα δηλαδή που δεν γίνονται πουθενά. Τι τραυματιοφορείς, οργανωμένο παδί ήταν. Αυτοί που έτσι οργανωμένοι. Αφού δεν του πατήσανε και μια στο κεφάλι, εντάξει. Κακός, έπρεπε να δώσει και ένα μπάτσο να πούμε. Να μην ξαναμπεί να παίξει. Αυτά θα ήταν ακόμα καλύτερα, πολύ γέλιο θα είχε. Του δώσει ένα μπουνίδι εκεί πέρα. Που έπρεπε να κάνει και καλά καθυστέρηση. Φίλε, εμένα αυτά μου αρέσουν. Έτσι, εγώ είμαι ένας Βαλκάνιος του Μπιώτης και αυτά μου αρέσουν. Πάντως, Τζόρνταν, να σου πω κάτι. Έλα, πες μου. Άμα φάει ο Ολυμπιακός αύριο που λέει, εγώ δεν θα χαρώ. Άμα φάει. Γιατί να μην χαρίζει. Έχω φύγει από αυτό. Έχω φτάσει στα 35, έχω φύγει από αυτό. Μετά την εξάρτηση από την Γιουβέντους,
Έχω φύγει από αυτό το. Ξέρεις ένα σπάσει κι άλλο ρεκόρ, φίλε. Τι είναι σπέση, βρε, τι είναι σπέση. Κοίτα, μην φάσει καμιά εφτάρα στον τόπο που είναι εσύ με αυτή την άμυνα που έχει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Καταρχήν. Την Κυριακή πάλι θα γίνει. Καταρχήν θα είμαι πάλι. Πρόσεξε να δει. Καταρχήν το ρεκόρ που έχω εγώ δεν μπορεί να μου το σπάσει. Δηλαδή μετά από 17 χρόνια πήγε και κέρδισε την Arsenal. Μετά από 17 χρόνια. Εγώ την απέκλεισα σε νοκάου το παιχνίδι. Πάει τώρα στην Bayern μέσα, εγώ πήρα αποτέλεσμα. Θα μου πεις τώρα UEFA ή Bayern και ξέρεις τώρα αυτά τα υποτιμητικά. Bayern είναι ρε φίλε, τι UEFA ή Bayern. Τέλος. Τέλος, έλα, καλή συνέχεια. Ο 374 λέει ο Μανιάς δεν είναι ποιοτικό center for. Έχει τα πάντα, σουτ, δύναμη, κεφάλι και λίγο τρίμπλα. Ο Μανιάς έχει ραγδαία εξέλιξη. Ναι, έχει. Τρίμπλα δεν έχει. Έχει βελτίωσε την ταχύτητά του. Τη δύναμή του, ήταν δυνατός, την ταχύτητά του βελτίωσε. Πάρα πολύ. Τζόρταν, όταν λες, λέει, ότι έχει καλύτερο παίκτη τον Τζιόλι, φαντάσου τι παρτουδιές κουβάλισε ο Άρνεσεν. Μισό λεπτό, ρε. Αν τους έβρε αυτούς ο Βρίζας τώρα θα είχαμε, λέει, πόλεμο. Ναι. Το Τζιόλι, δηλαδή, γιατί τον έχετε και. Φαντάσου, λέει, έχει τον Τζιόλι. Γιατί τι είναι ο Τζιόλι, ρε. Από το βουνό κατέβηκε. Φαντάσου, ναι. Ότι ο καλύτερο σου παίκτη ναι. είναι ο Τζιόλι. Προ τιμή μα. Ο Τζιόλι ανέβηκε επίπεδο και είναι από του καλύτερου παίκτε. Δεν κατάλαβα. Φαντάσου τα δόντια του Άρνεσεν σαν του βρικόλακα θα είναι. Ναι. Αυτό όταν, κοίταξε, όταν κάνει τόσε μεταγραφέ, δεσαι ναι. και όλοι είναι απαράδεκτοι σε αυτό. Η εμφάνιση είναι απαράδεκτη. Και έχει κορυφαίο τον Τζιόλι. Γιατί όντω ήταν ο κορυφαίο ο Τζιόλι. Τι να πει για τι μεταγραφέ. Να βγάλω τον Αντωνιάδη να γίνει Βιετνάμ, λέω. Φίλε, εμεί δεν βγάζουμε κανέναν. Ναι. Παίρνουν τηλέφωνο. 848 έχει φάει καψούρα εν καιρό κρίση και δεν ξέρει τι να κάνει. Τον άνθρωπο. Άμα λοιπόν, πας καψούρα. Καψούρα είναι δύσκολο. Η πράγμα. Μαρμίτα ανέβηκε. Μπείτε στο rapto.gr να δείτε τη φοβερή παντομήμα Ραπτόπουλου για τους Αριανούς και τον Κόκε. Θα γράψει ιστορία. Όσοι δεν το είδατε. Μου στείλε μήνυμα ο κομμουνιστής. Πες τον Τραχανά δίπλα σου για σένα, λέει. Δε. Ότι αύριο θα κουφαθεί η Ευρώπη με τον Ολυμπιακό. Η χαρά. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα κουφαθεί. Το μπουκ θα γίνει. Περιμένω το φιαλίδικο με το whisky. Άμα το δούμε και αυτό, μπάγερ είναι αυτή. Άμα ήταν κανένα κλαμπ μπρίζ, ξέρω καμιά άντρεχα, δεν μπορεί. Τρία πέναλτι και ξέρω εγώ. Κάνα Ζάγκρεπ να μην δίνουν πέναλτι στο 90. Αν ο Ολυμπιακός δεν χάσει αύριο ή το, κερδίσει. Το πιστεύεις. Λέω, αν όχι, δεν το πιστεύω. Θα πείτε ότι ήταν στημένο. Θα αφήσετε υπονοούμενα. Κοίταξε, το παιχνίδι θα το δούμε. Ναι. Θα το δεις και θα βγάλεις. Οπότε θα βγάλεις. Εσύ, άμα δεις ένα παιχνίδι, βγάζεις συμπεράσματα. Δεν βγάζεις, ρε φίλε. Το ΠΑΟΚ Πανθρακικός τι συμπεράσματα έβγαλες. Το 6-2 έγινε 3-3. Αυτό θα το συμπέρασμά σου. Καλό βράδυ να είστε καλά, γεια. 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 Καλό βράδυ να είστε καλά, γεια.